Σιγά μη δεν ξεκινούσαμε με το You Never Walk Alone. Κι ας μας λένε γραφικούς, κι ας μας λένε και τρελούς, κι ας μας λένε και όπως θέλουνε, δικαιωνόμαστε για τις προβλέψεις μας, δικαιωνόμαστε για τις προσδοκίες μας, δικαιωνόμαστε για την υποστήριξή μας στο σωματείο της Liverpool, που έφερε το κύπελο, όχι στον πύργο το λευκό, τα έφερε εκεί στα κανάλια του Merseyside, αλλά και εμείς ένα σώμα και μια ψυχή είμαστε. Τη Θεσσαλονίκη, τη Λιβέρπουλ, λιμάνι το ένα, λιμάνι και το άλλο, Ερχατουπόλης, ιστορίες μέσα, Beatles, Beatles έχει το Λιβέρπουλ, εδώ η Θεσσαλονίκη έχει BBC, έχει Μπατμανίδη. Αυτό θα μπορούσε να είναι το σήμα κάθε θέντο όσον αφορά τα μουσικά πεπραγμένα της πόλεως. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Είναι το λόγο επειδή που ξεκινάει ευθύς αμέσως εδώ στα ότα σας, εδώ στους 107,4, και καλό μήνα επίσης, διότι ο μήνας μπήκε το Σαββάτο και δεν προλάβαμε να δώσουμε και τις ευχές μας σήμερα Δευτερούλα, η πρώτη βασική εργάσιμη, για να υποδεχθούμε το καλοκαιράκι, να υποδεχθούμε τον Ιούνι, το καλοκαιράκι που δεν μας πολυέρχεται, ακόμη μας κάνει νερά, νερά στην κυριολεξία, γιατί όλη την ώρα έχει βροχές. Κατάλαβες τι έκανα εδώ, Χριστίνα μου? Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνεις? Όπα, λάθος, κάτσε να ανοίξω το άλλο το μικρόφωνο για μιλά τώρα, για να δούμε. Ένα-δύο. Εδώ είσαι. Έτσι, τι έγινε. Ανυπομονούσες να έρθεις ξανά στην εκπομπή? Ανυπομονούσα να έρθω στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή έλεγες πόσο καλό καιρό θα έχει και ότι μπορούμε να κάνουμε βουτίτσες. Δεν θα κάνετε βουτίτσες. Δεν έγινε αυτό. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα πιάνουμε όλα. Πιάσαμε τη Λίβερπουλ, δεν γινόταν να πιάσουμε και τον καιρό. Εντάξει, δεν. Ένα από τα δύο. Δεν είμαστε και θεοί τώρα για να τα βγάζουμε όλα. Και εκλογούλες είχαμε το Σαββατοκύριακο, επαναληπτική. Πιάσαμε. Δεν πολύ παίξαμε, να σου πω την αλήθεια. Οπότε στους Δευτέρι τους γύρι είχε πολύ χαμηλές αποδόσεις. Αφού δεν προλάβαμε το ποσοστό του Ζέρβα που το έβγαζε την προηγούμενη Δευτέρα τέτοια ώρα στο 2 και μετά είχε εξαφανιστεί από τις στοιχηματικές και εμφανίστηκε νομίζω Τετάρτη πρωί στο 1:40, χάσαμε εκεί το διπλασιασμό των χρημάτων μας. Δεν φερθήκαμε έξυπνα, ήταν κάτι πάρα πολύ αναμενόμενο όπως εξελίχθηκε η εβδομάδα, και ο Κωνσταντίνος Ζέρβας είναι και ο επόμενος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, επικράτησε πάρα πολύ άνετα του αντιπάλου του, του Νίκου Ταχιά, ο οποίος ήταν ο νικητής του πρώτου γύρου των εκλογών, ο επίσημος υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, ιτήθηκε, και νομίζω ότι αυτή είναι και η μοναδική ήττα ίσως που, ή από τις ελάχιστες ήττες που υπέστη στην συνολική αυτή η εκλογική διαδικασία Νέα Δημοκρατία. Υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Γενικότερα θριάμβευσαν σε όλη την επικράτεια. Κάτι που δεν συνέβη στην Θεσσαλονικούλα μας. Θα συζητήσουμε όλα αυτά, θα τα έχουμε στην πορεία μας. Πώς αισθάνεσαι που βρίσκεσαι ξανά κοντά στο λόγο επειδή? Πάρα πολύ καλά, γιατί είχα πάρα πολύ καιρό να μπράβο, έρθω. Αυτό, τι άλλο να έλεγες? Τέτοια το πρωί σε βάζουμε να ξυπνάς. Διστάζουμε λίγο. Ψάχνουμε με το σταγονόμετρο ποιος θα έρθει στις εκπομπές μας. Την προηγούμενη την έβγαλα όλη μόνο στην εβδομάδα. Ελπίζω αυτή η εβδομάδα να είναι γεμάτη σύντροφιές, χαρούμενες φατσούλες, μουτράκια και διαθέσεις. Καλημερίζουμε την πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό στη σημερινή εκπομπούλα. Καλημερίζω το καλύτερο παιδί της πόλης. Καλώς. Καλημερίζω και τη Χριστίνα. Καλημέρα. Το δεύτερο καλύτερο παιδί της πόλης. Είναι πολύ βαθιά σήμερα. Τα μηχανήματά σας είναι αμερικάνικα, τα γερμανικά τα καταργήσατε. Τα γερμανικά τα καταργήσαμε, γιατί τώρα που θα έρθει. Ακούγονται πάρα πολύ βαθιά η φωνή. Αλήθεια, δεν ξέρω τι να. Νομίζω ότι είμαι στην Αμερική. Κοίτα, στην Αμερική τώρα και μιλάω. Ναι, στην Αμερική. Κοίταξε, τα γερμανικά τώρα που θα αλλάξουμε και ηγεσία όσον αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας, θα επανέλθουν, ας πούμε, κάτι Siemens, κάτι τέτοια. Θα επανέλθουν, ναι, ναι. Αυτά περιμένουμε όλοι. Εννοείται. Τι κάνει, εσύ? Πήγε στο Άγιο Πνεύμα, ψήφισε? Πού να πάω? Όχι, εδώ ψήφισε, στο Σταυρούπολη. Α, εδώ. Ναι. Είναι λίγο υποτονικές οι εκλογές, δεν θυμάμαι. Ξεχαρμανιάσαν όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Και είπα μόνο σε εκείνες οι εκλογές όμως. Πού είναι εκείνα τα ωραία τα χρόνια, να πούμε, που βγαίνει πλακωνόσαν τον κόσμο έξω στους δρόμοι. Τι ωραία που περνούσαμε. Περίμενα να βγει ο Ταχιάος, δεν το πόσο πόσο. Περίμενε να βγει ο Ταχιάος, μάλιστα. Ναι, το πόσο πόσο. Γιατί έτσι άκουσα και να ακτηρίωσε ότι θα βγει αυτό. Ναι, εντάξει. Το πόσο λίγο περίεργο, βέβαια, που το είδα στην αφίσα. Περίεργο τον είδε στην αφίσα. Ναι, το πρόσωπό του, λίγο απόμακρο. Απόμακρο, νάτι. Φυσιογνωμίστρια η Κατερίνα μας. Ο Γιάννης είναι πόσο
πήρε. Πήρε πάνω από 60. Τώρα το ακριβές ποσοστό θα το δούμε. Είναι αυτό το Πασόκ. Είναι τι είναι. Λίγο απ' όλα. Είναι, ναι, ναι, ναι. Και στο Πασόκ ήταν και στη Νέα Δημοκρατία. Ήτανε... Γιατί πιστεύεις ρε συμπάδο ότι θα γίνει τώρα με αυτούς τώρα που βγήκανε. Να το παίξω έτσι ραδιοφωνικό σπαθό. Τίποτα. Θα πω στη λεφτά το κράτος να γίνουν πράγματα για τους Δήμους και τους... Όχι. Το θέμα δεν είναι να δώσει λεφτά το κράτος. Το θέμα εδώ που έχουμε φτάσει, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, είναι απλά να μην καταχράζονται αυτά τα ελάχιστα χρήματα που διαθέτουν οι Δήμοι. Όπως έχει γίνει στο παρελθόν εδώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Δύσκολο είναι. Να μην καταχραστούν. Είναι δύσκολο, ναι, ακριβώς. Πού να δει. Αυτό δεν τη θυμάμαι. Ποιο τη θυμάται, μωρέ τώρα, σιγά τώρα και εσύ. Πού τι πα και σκαλίζει τώρα. Δεν έφταιγε ο άνθρωπο, δεν έφταιγε η Ελένη και δεν έφταιγε φυσικά και δεν. Ποιο εγώ. Εγώ έφταιγα. Εγώ έφταιγα. Δεν ξέρουμε, εμεί πληρώνουμε αντιλήψει για ανθρώπου. Αλλά θέλω να ξέρω, θέλω να πω ότι αν. Δεν κάνουν κάτι, δεν έχει νόημα να βγαίνουν. Τι λες, τι λες, δεν έχει νόημα, δεν κάνουν κάτι. Και τα ονόματα και δημοσιότητα και τα κανάλια. Αν δεν κάνουν κάτι, δεν έχει νόημα να βγαίνουν. Και 7 του μήνα, 7 Ιουλίου, με τις εθνικές εκλογές, εύχομαι να έρθει μια καινούργια μέρα για όλους τους Έλληνες. Να τα, μια μπλε μέρα, ναι έτσι βέβαια. Και της Ελλάδας. Και, το και της Τουρκίας, για όλα τα Βαλκάνια, ειρήνη και σταθεροποίηση. Μάλιστα. Και το εξωτερικό που θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα. Ναι, σίγουρα. Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Ξανά έβγαλα τον Ηλία Νικολακόπουλο να σχολιάζει το αποτέλεσμα των εκλογών. Ο Ηλίας Νικολακόπουλος, ο κλασικός εκλογολόγος. Με τα γυαλάκια, τώρα ήταν στην ΕΡΤ. Ας πούμε, παλιά ήταν του Μέγκα ο κλασικός με Πρετεντέρι, Τρέμι και αυτά. Έκλεισε μαύρο στο ΕΡΤ. Δεν έπεσε μαύρο στον Ηλία Νικολακόπουλο. Α, που δείχνει τα αποτελέσματα ναι, ναι, στον υπολογιστή. Ναι, ναι, στον υπολογιστή και στο Facebook. Και έχουμε κάτι inbox, μας έχουν έρθει. Μάλιστα, καλημέρα στην γραμμούλα, δεν ξέρω μας περίμενε. Καλημέρα από Ξυδική Σταυρούπολη. Καλώς τον να. Καλημέρα. Ωπα, τι έγινε. Τι να έγινε. Πρέπει να βάλεις μετά όταν είναι... Όταν ανεβαίνει η εκπομπή, πρέπει να βάλεις και τα παρασκήνια αυτοί που περιμένουν στις γραμμές. Γιατί άμα το βάλεις έτσι τώρα θα μας κόψουν. Πώς είναι στην Eurovision. Όχι, περιμένουν στη γραμμή και λέω καλημέρα που ξέρει. Όχι, ρε που. Πώς γίνεται η Κατερίνα. Ναι, τα παρασκήνια πώς είναι στην Eurovision, το Green Room. Ξέρεις που κάθονται και περιμένουν τα αποτελέσματα. Ναι, τέτοια φάση. Μάλιστα. Καλημέρα και στην. Ο παδό του Φωτιάδη. Καλημέρα, καλημέρα. Εσύ τι έγινε, Σαββατοκύριακο και Σαββατοκύριακο και Σαββατοκύριακο και έρχεται Δευτέρα και δεν δουλεύεις. Σαν τις κομμότερες ρεπό έχεις. Έτσι, έτσι. Να τα. Τι είναι Σαββατοκύριακο. Άρα ο Σαββατοκύριακο είναι. Αλλά μόνο ένας έχει Σαββατοκύριακο. Ποιος. Εβδομάδα. Τι εννοείς. Φωτιάδης, κανείς άλλος. Μας έχει βάλει τα γυαλιά εννοείται ξεκάθαρα. Κάθε μέρα είναι Σαββατοκύριακο. Έτσι. Κάθε μέρα είναι γιορτή. Λοιπόν, καταρχήν την Παρασκευή δεν ήσουν μόνος που λες αφήσαν μόνο. Ναι. Α, ήμουν με τον Top Gun, το ξέχασα. Απορροφήθηκες με τον Top Gun, την Παρασκευή έκανα αποχή. Θα σε κράξω τώρα γιατί ήμουν και ζαλισμένος, λέω να πάρω πιο μετά λίγο να ξεζαλιστώ. Μετά πήρε ο Παφούλιας και τον έκοψε στην ουσία. Βαριώσε να το μιλήσει. Αυτός βαριόταν, νίσταζε, χασμουριότανε. Νίσταζε μετά και πήρε μια τροπή εκπομπή μετά. Γι' αυτό είπα τώρα να βγω κατευθείαν εγώ έτσι να το βάλουμε σε ένα. Βάλτα σε μια τάξη. Ένα ανώμαλο δρόμο. Έτσι πως πρέπει. Τι τροπή, ούτε καν θυμάμαι. Παιδιά δεν θυμάμαι καν τι εκπομπές. Ναι. Πολιτικά λέγατε, οικονομικά, μετά προσπαθούσε λες φτάνει, μετά παίρνουν όλοι, κάνανε. Δεν θυμάσαι εκεί, κουράστηκα. Όχι, λέμε. Τι μας τα θυμίζεις τώρα, πάμε να δώσουμε μια νέα τροπή. Τι μπορεί. Πάμε στα θεματάκια μας. Ναι, ναι. Δεν έχουμε θέματα. Λοιπόν, καταγγέλω το Λίβερο γιατί δεν έκανε φέτος σποτάκι για τη Λίβερπουλ. Ναι, το έλεγαμε την Παρασκευή ότι χαμηλά την μπάλα μάλλον γιατί μετά την περσινή Μαμόα. Αλλά ήθελα να κάνω ένα σποτάκι γιατί αδικήθηκε πέρσι, πρέπει να τα λέμε όλα. Πέρσι αδικήθηκε ο Πατμανίδης. Βάλαν όλους τους άλλους. Ναι, ρε, καλά. Όταν παίρνουν παρουσιολόγιο εδώ πέρα, Μπατμανίδης ξέρεις πότε εμφανίζεται. Το καλοκαίρι για την αγκαρία. Όχι, το καλοκαίρι για τις άδειες. Ποιος θα κάνει πέντε ώρες εκπομπές. Ναι, εννοείται. Σαν το στρατό που είχαμε ένα. Που λέμε, ποιο είναι αυτό το όνομα. Ένα όνομα φάντασμα. Και μετά μάθαμε ότι ο πατέρας του είχε λεφτά και έχτισε κάτι εκεί. Μια πτέρυγα στο. Και σε μένα είχε λεφτά και λέει, βάλει το παιδί 6 ώρα να αναδειχθεί.
μέσα από τις τάχτες, ας πούμε, έτσι, ας πούμε, το τέτοιο. Κατάλαβες πως είναι, κόλπο είναι. Πού είναι ο Μπατανέβ, είσαι μονίμος, ας πούμε, στα Απών. Ούζο, το ούζο του Λίμπερο. Ναι, ναι, ναι. Φέρνει την μπάλα, φέρνει το μικρό, δεν πειράζει, εντάξει, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Είμαστε οι τελευταίοι των πρώτων, ναι, κανονικά. Ναι. Τίποτα, χθες τα είδα όλα, είδα και τσιπά. Τι να, πέντε ώρες, δεν γίνεται αυτό. Ναι. Κοιτούσαμε και έβλεπα και βλέπω το ένα σετ, ναι, το δεύτερο, το έκανε 77 λεπτά. Ένα ποδοσφαιρικό μάτσι, λέμε τι είναι. Πέντε ώρες, σχεδόν το κάθε σετ, σχεδόν το κάθε σετ διήρκησε μία ώρα. Ήταν πολύ ωραίο φίλε, αλλά κουράστηκε μετά, δεν άντησε μια στιγμή. Ξεκίνησε ο άλλος με αντιλιακό και κατέληξε, ας πούμε, να φοράει ζακετάκι στον τέλειο, γιατί έφτασε και ψύχρα στο Ρολάν Γκαρός. Ναι, κανονικά. Εκεί μαυρίσανε, άμα θα λύσει. Όταν έβλεπε τις γρήγορες φάσεις, όταν τελειώνει, όπως κάνει. Ναι, ναι. Με σφαγή. Είχα μαυρίσει, είχα πάρει κομματάκι. Με σφαγή, τσιτσιπάκι, απορώ γιατί δεν έχει εφαρμοστεί το VAR στο τέννις. Ακούμπησε, εγώ το είδα έτσι, ακούμπησε τη γραμμή. Άσε ρε που την ακούμπησε. Μετά λίγο τα είχε χάσει, θα χάνω τις τσιπάς, γιατί νευρίασε μετά. Έτσι, τώρα θα βγουν όλοι, έστω, δεν μπορεί το παλικά, τώρα θα βγουν όλοι με τα Fort Hunt και τα Backhead, ναι, και τα, ναι, τέτοια, ναι, ναι. Δεν μπορεί, ωραίο μάτσο, ωραίο μάτσο. Λιπόψυχος, ναι, και τέτοια. Όχι, αυτά, μάλιστα. Ωραία. Τι θέλω να σου πω, Δήμος Παύλου Μελά, εκεί πέρα, εδώ. Ντερμπάρα, ντερμπάρα, 78 μόλις ψήφι. Μέχρι και εδώ είμαστε τελευταίοι, όλα είχαν βγει, θα ναι, πούμε, ήταν ντέρμπι. Ισχύει αυτό. Όλα είχαν βγει, σε εμάς τίποτε. Τίποτα, τίποτα. Με αλλά, μόλις εντάξει, να σε πω κάτι, 78 ψήφοι. Και απογοήτευση μεγάλη, φίλε, δεν γίνεται 37% μόνο να πάνε να ψηφίσουν. Και πολλοί πήγανε. Ξεχαρμανιάσαν όλη την προηγούμενη αγωνιστική. Ναι, 37 και βάλε και τα άκυρα, πάνε δηλαδή στους 32, δηλαδή τι ψήφισαν, 3. Ο Δήμος, 10, θα σου πω, βάζει... ο ενοποιημένος Δήμος Παύλου Μελά Ευκαρπία Πολύχνη Σταυρούπολη έχει πάνω από 70.000 εγγεγραμμένους και ουσιαστικά 20.000. Είναι ασύλληπτο το μέγεθος. Μετά μην λέμε ο Δήμος είναι αδιάφορος και αφού εμείς είμαστε πρώτα από όλους. Το μεάρε. Εσύ, όχι, ο Φούρναρης και ο Υποχθόνιος πάνε ψήφισε μπρο. Έτσι, έγινε, σε φιλούμε, τσάω, τσάω. Κοινωνικά μηνύματα σήμερα παρέχει εδώ υπέρ της συμμετοχής στα κοινά. Εδώ, έτσι, γιορτή της δημοκρατίας. Ναι, ναι, ναι. Το λόγο επειδή είναι η γιορτή της δημοκρατίας. Ένα από τα αγαπημένα κλισέ, πως λέμε, ας πούμε, για τους τελικούς γιορτή του ποδοσφαίρου. Ήθιστε να βγαίνουν και πολιτικοί αρχηγοί, άρχοντες, γενικότερα εκπρόσωποι και να διατρανώνουν το ότι οι εκλογές είναι η γιορτή της δημοκρατίας. Καλά, εννοείται, εννοείται. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα, μηδέν εδώ, καλημέρα. Μηδέν ούτε και εδώ, μηδέν στα δύο, καλημέρα. Ένα μπαμπί. Ναι, έτσι. Ένα στα τρία, ας πούμε. Σαν την συμμετοχή σε εκλογές, 33% περίπου ήταν πανελληνία. Τρίτος και τυχερός, έτσι. Έτσι, έτσι. Τι γίνεται. Δεν λέμε ονόματα γιατί γνωριζόμαστε. Είναι, πλέον είμαστε γνωστοί γιατί δεν λέμε ονόματα, γιατί ακροατή του λόγου, επειδή είναι star. Ναι, οπότε θα έπρεπε και... να το ξέρουμε. Ναι, βέβαια, δεν ξέρεις το πλεωμένοι. Με συγχωρείς. Ναι, σε παρακαλώ. Υπάρχουν και κακοί ακροατές γι' αυτό. Εντάξει, εδώ δεν υπάρχουν κακοί ακροατές. Όλοι είναι εξαιρετικοί. Πετυχαίνω χθες στο εκλογικό κέντρο που πάω να ψηφίσω δικηγόρο εκεί πέρα που ήταν στην όλη διαδικασία και μου... αντί να μου πει τι ωραία εκπομπή, πώς θα καταφέρνεις, και μου λέει τι ακροατάρες έχεις ρε Μπάμπη. Εμένα τίποτα, αλλά... Χάρηκα. Φούσκωσα, φούσκωσα από περηφάνεια. Φούσκωσα από περηφάνεια. Πρώτο θέμα. Βεβαίως. Απέφυγε να μιλάς για εκλογές γιατί ξενερώνω. Δεύτερο θέμα. Ναι, ό,τι μου πεις. Ναι. Μετά την μεταγραφή του Σούντγκρεν, εχθές άκουσα ότι αποκτήθηκε και ένας ακόμα παίκτης, ένας Ολλανδός, ο Ντουάρτε. Κάπως έτσι, ναι. Λοιπόν, ο Ντάου Τζόνις. Είδα το βιογραφικό του, έχει αρκετά πλεονεκτήματα αλλά και ένα μεγάλο μειονέκτημα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Μάλιστα. Ποιο είναι το μειονέκτημα? Το μειονέκτημά του είναι, λέει, ότι δεν πέφτει εύκολα. Α, λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν θέλω να πω στον κύριο Ντουάρτε ότι εδώ στην Ελλάδα. Μας ακούει, βέβαια. Ναι. Υπάρχουν κάποια καδρόνια. Ναι. Τα οποία πέφτουν λες και τα πυροβόλησε ο αστυνόμος Μπέκας. Έτσι. Δεν θέλω να λέω ονόματα για να μην πάρουν τίποτα άλλο τηλέφωνο και θεωρηθώ ότι είμαι κακός ο Κροατής και εγώ. Και τρίτο θέμα, εκεί στον υπολογιστή που έχεις που λες Μπάμπη, ναι, αν βάλεις στο YouTube και γράψεις Σάκης Ρουβάς Βίντα Λόκα, ναι, θα δεις
να έχει χίλια μάτια το σάκι να βλέπεις. Βιντάλο, κάποιο του Ρίκι Μάρτιν το κομμάτι. Ρίκι Μάρτιν το κομμάτι. Ποιος Ρίκι Μάρτιν τώρα, βρε. Σε παρακαλώ. Έλα, βρε τώρα, βρε. Είδα λοιπόν πριν από λίγες ώρες τον Ρουβά να τραγουδάει μαζί με τον Βιντάλο και άλλα Λάτιν. Στη Ρούλα ήταν αυτό, πού ήτανε. Όχι, όχι, δεν ήταν στη Ρούλα. Δεν ξέρω βασικά πού ήταν. Τον είδα να τραγουδάει Λάτιν. Μετά, με το που είδα λοιπόν τον Ρουβά, έβαλα και τον Ρίκι Μάρτιν. Έλα, βρε τώρα τα γατάκια. Λοιπόν, ο Ρίκι Μάρτιν πήγαινε σε αργό γύρισμα. Δεν μπορεί το παλικάρι. Τώρα τον έχουν προεθήσει εκεί. Οι Ευρωμασόνοι τα έχουν κάνει αυτά για να μην αναδείξουν, ας πούμε, το μεγάλο Σάκη Ρουβά. Πρέπει κανονικά να κατακτήσει τα πέρατα της γης μας. Πολεμάν, πώς πολεμήσα χθες ο Τζιτζιπά και έχασε το παιχνίδι από ένα αμφισβητούμενο σφύριγμα που ουσιαστικά η μπάλα ήταν out, αλλά τέλος πάντων. Το μπαλάκι μάλλον. Ποιος είναι? Ο Τσιτσιπάς. Ναι. Ένας ταινίστας, ανερχόμενος εδώ, συμπατριώτης. Ναι, δεν με ενδιαφέρει ούτε το πράγμα. Δεν σε ενδιαφέρει. Αν είχε ο Άρης κανένα ταινίστα όμως, θα σε ενδιαφέρει. Όχι τώρα, τένις τώρα με ασχολείς, ούτε και, δεν νομίζω ότι βλέπει και πολλοί κόσμος ο τένις. Και όμως βλέπει, σε πληροφορώ, μια χαρά. Μάλιστα. Λοιπόν, θα αυτά τα λίγα έγινε. Για σήμερα να δω τι θα πω και να δω δούμε και θα πω και άλλοι. Ωραία. Φιλιά. Ο φίλος μας ο Κλεωμένης πήγε να το γυρίσει το ματσάκι. Σου λέει μην ασχοληθούμε, ας πούμε, με τα. Μην ασχοληθείς με πολιτικά, μην ασχοληθείς με τέννις, με τι ασχοληθούμε. Μην ασχοληθούμε με αθλητικά, θα μας πει ο άλλος, μην ασχοληθείτε με τίποτα. Βασικά μην ασχολείστε. Είναι ένα μήνυμα προς την εκπομπή, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αλλά σιγά σιγά μας λένε. Κάνε ότι... το κάνετε και γυριστεί. Καλημέρα στην Γραμμούλα, μας περίμενε. Χαίρετε. Καλώς τον. Ο αστυνόμος Μπέκας είμαι. Τι ανέφερες και το όνομά μου και... Αναφέρθηκε, ωραία. Λέω, όλη την εβδομάδα έκανα μόνο σε εκπομπή, αλλά μου λέει ο Φούρναρης τι λες, ήταν το μπουγκάν και λέω σωστά. Γι' αυτό πήρα, για τις ανακρίβειες έτσι. Πριν πρωί. Πού να τα θυμάμαι τώρα αυτά. Ναι, το Φούρναρη τον έστειλα, πώς το λένε, πρόσκληση. Ελληνικούς χαιρετισμούς. Βέβαια. Μα είσαι. Τι γίνεται. Καλά, εσύ. Δεν σχολιάζει κανείς το γεγονός ότι... Μετά από πάρα πολλά χρόνια που δεν θυμόμαστε πόσα, 30-40, η Θεσσαλονίκη έχει παγουξεί δήμαρχο. Ναι. Που ήταν ουσιαστικά το διακύβευμα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης. 30-40 χρόνια δεν έχει παγουξεί δήμαρχο. Όχι, πάντα ο Άρης εκεί τα παίρνει όλα να πούμε. Σε παρακαλώ. Τα είπαμε τώρα στο γενικότερο κλίμα υπέρ του συμπολίτη. Ενώ σαν τις δυνάμεις να πούμε 10 διαφορετικοί, ξέρω εγώ, υποψήφοι και τα άλλο. Ένας εκ των οποίων ήταν και από τη μεριά τον Κιτινόμαυρο, πήγε, χρησιμοποίησε τα μέσα, τα μουμουέ και μετά για την πρώτη αναμέτρηση, μετά κάνει την κουλουτούμπα και πάει από την άλλη μεριά. Μαζέθηκαν 10. Ποιος ήταν από την πλευρά, μπορεί να καταλάβω, ναι, τώρα θυμήθηκα. Μάλιστα. Όχι, να μην λέμε ονόματα, όχι, εντάξει, αφού αναφέρθηκε. Ναι. Τον έβγαλε και ο Χρύσανθος και η εφημερίδα στην προηγούμενη, όντως αργανός ο άνθρωπος, και μετά ξαφνικά χαλάτσε. Λες και είχαν όλοι τέτοιο. Δεν μας κάνει καθόλου τώρα, μπορεί. Μην το ξανακουπάει για την παλότητα, αρισπάω ακόμα και τις τέτοιες. Εγώ. Αφού έτσι εξελίχθηκε στο τέλος η εκλογική διαδικασία. Και γιατί να αναφέρουμε δηλαδή την ουκανικότητα, τον ανθρωποφόρο, Τέλος πάντων, εντάξει. Μα όχι, προσπάθησα να το πω οι συμπολίτες ότι κοίταξε, δηλαδή λέγαμε χρόνια βγαίνουν αριανοί δημαρχοί που σημαίνει στη Θεσσαλονίκη και αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Είναι περισσότεροι αριανοί, δεν λέω περισσότεροι αριανοί γενικότερα. Εντάξει, παξίδες έχουν περισσότερους. Ο Πάθους τέλος πάντων. Αλλά το έχει αναφερθεί και τον κύριο Ζαγόρα ότι αν σε κάποιο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με κάποιο λόγο έκλεινε η Θεσσαλονίκη να μην έρθει η επαρχία, η Τούμπα δεν θα γέμιζε. Μάλιστα. Και κάτι το οποίο δεν προσέξαν οι συμπολίτες είναι ναι, μεν βγάλανε. Ας ήταν 10 οι υποψήφοι όλοι μαζί πέρ ενός και ο δικός μας ήταν μόνος του, αλλά δεν θυμούνται ότι το 60% είναι η αποχή, εντάξει. Μα δηλαδή, δεν πήγε ο λαός του Άρη δηλαδή να ψηφίσει αυτό, μάλιστα. Δεν βγήκε, μα δεν είναι δυνατόν να λες ότι σε μια πόλη είμαστε, ξέρω εγώ, μόνο παγκουτσίδες, επειδή βγάλαμε τον παγκουτσί από τη στιγμή που το 63% της πόλης δεν πήγε να ψηφίσει. Παντού ήταν η αποχή τεράστια, άρα ισχύει για κάθε τέτοιο. Άρα δεν πρέπει να πανηγυρίζει κανείς για το εκλογικό αποτέλεσμα. Ναι, και όσο περνάει ο καιρός, θα είναι ακόμα περισσότερο. Και αυτό είναι σημείο των καιρών, όχι μόνο στη Ελλάδα και στην Ευρώπη και αλλού. Δηλαδή ο άνθρωπος αρχίζει, ο κόσμος αρχίζει και απαξιώνει τελείως την... Διότι δεν έχει, ναι, διότι δεν έχει προσωπικό συμφέρον. Τα προηγούμενα χρόνια που όλοι κοιτούσανε, κάπου, να, λίγο εδώ, λίγο καθαριότητα στο Δήμο, πόσοι και πόσοι μπήκαν στις καθαριότητες. Πόσοι και πόσοι πήγαιναν και αλλάζανε μια βρύση 16 άτομα.
Δεν έχουν κίνητρο προσωπικό. Αυτό είναι το κίνητρο. Έχουν απαξιώσει. Χάθηκε το αφήγημα του δημοσίου σε πανελλαδικό επίπεδο και ξαφνικά όλοι αρχίσαν να. Να εκφράζουν. Ναι. Να μας φταίνει η άλλη. Όχι ότι φταίει ο άνθρωπος, όχι ότι φταίει. Και δεν είμαι και υπέρ, δηλαδή. Εντάξει, δεν είμαι υπέρ της. Αλλά λέμε έτσι. Δεν προσπαθώ να κάνω, αλλά δεν μπορείς να πεις και τίποτα. Αυτό είναι τα σημεία των καιρών. Ότι ο κόσμος τις περισσότερες φορές ψήφισε με εντελώς προσωπικό όφελος. Και γι' αυτό και την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση της προηγούμενης εβδομάδας, επειδή λίγο πολύ είχαν όλοι έναν υποψήφι δημοτικό σύμβουλο. Ναι. Υπήρχε μια μεγαλύτερη συμμετοχή. Τώρα που ήταν απλά και μόνο να εκλέξουμε ένα δήμαρχο, σου λέει άσε τώρα ποιος τραβιέται. Κατάλαβες. Αυτό που υποτίθεται στις προηγούμενες, μα οι προηγούμενες, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα, είχαν πάλι περισσότερο. Και είχαν και το πολιτικό κίνητρο των ευρωεκλογών. Γενικότερα εντάξει, ήταν πολύ διαφορετική διαδικασία. Αλλά κοίταξε εδώ υποτίθεται τώρα, όχι λέμε αποκλειστικά μόνο για τις αποκλειστικά στο λόγο επειδή. Ναι. Όχι, και επειδή υποτίθεται έπρεπε να υπήρχε και μια συσπήρωση τώρα για το θέμα τώρα του Άρης ΠΑΟΚ και παρόλα αυτά πάλι μεγάλωσε η τέτοια. Μάλιστα. Το ποσοστό της αποχής από τις προηγούμενες. Ωραία, έγινε. Αυτά. Σε χαιρετούμε. Τσαο, τσαο, τσαο. Για να δούμε η γραμμούλα μας. Περίμενε, καλημέρα. Καλησπέρα, Παπί. Καλώς το να. Τι κάνουμε. Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ. Πρώτον, κανένα δύο ανακρίβειες. Πριν τους Ποξίδες και Αριανούς Δήμαρχους, είχαμε δύο Ερακλείς που είχαν καμιά δωδεκαετία από την. Αυτό είναι το αφήγημα. Κοσμόπουλος και η Κούβελα. Ισχύει. Αυτό είναι... βλέπω αυτό δεν υπάρχει. Πρόσεξε. Αυτά δεν τα λέτε. Δεν τα λέμε. Αυτό είναι το αφήγημα των φίλων του Αραιός που έχουν οι ίδιοι εκλογοποιήσει. Ναι, εγώ ξέρω, όλοι μιλάμε στοιχεία. Έτσι, στοιχεία, βέβαια. Βέβαια. Τον Κοσμόπουλο και τον Κούβελα. Έτσι. Ποιος έφερε τα δορυφορικά. Ποιος? Ο Κούβελας, σε παρακαλώ. Ποιος έχει ξεκινήσει το μετρό, ο Κούβελας. Και σιγά σιγά, για ποιο εσύ με την ομαδούλη θα μιλάς για αφισβητούμενα. Ναι. Γιατί το μπεναλτάκι το αφισβητούμενο το πήρε στα 20 δευτερόλεπτα. Σόφι, βαρ. Βαρ. Τι άλλο να κάνεις, το είχε βάρει. Είχε τόσους και τόσους εκεί πέρα να το αποφασίσουν να το δουν. Αυτή είπε πρέπει να στο στήθος. Θα ξεχάσουμε και αυτά που βλέπουμε. Βάρ. Το στήθος χτυπάει πρώτα και μετά. Ότι είναι... το βάρ μίλησε. Το βάρ μίλησε. Το βάρ μίλησε. Βέβαια. Τι άλλο. Από εκεί και πέρα δεν μένει κάτι άλλο. Να αφισβητούμε και το βάρ. Να αφισβητούμε. Ξέρεις γιατί. Ίδιο μπέναλτι στο τελικό εκπάω το θυμάσαι που είπε ο Γερμανός παίζεται. Το βάρ. Το βάρ. Ό,τι έδειξε. Το ένα το βάρ είναι μπέναλτι. Τι να κάνουμε. Πώς θα το. Μα φτάσαμε σε σημείο, δηλαδή αν αφισβητούμε και το ΒΑΡ, ποιος το αποφασίζει πλέον. Και εκεί ξέρεις, ο φίλος θα σου δώσει πλήρη ενημέρωση για το παιχνίδι μπάσκετ, γιατί εγώ το είδα, γιατί δούλευα, το είδα. Ποιο παιχνίδι, το σημερινό, το προλάβαμε, ναι, τίποτα. Ναι, εντάξει, δεν είχαν το Ρόντο κάποιους έξτρα πόντους που είχαν, ό,τι έβλεσες προχθές, κάποιος... Καμερουνέζος, θυμάσαι που βάλει ναι. Δεν είχαν αυτού τους πόντους και τον Γκασόλ και όταν ξέρεις δεν έχεις πάει με τον Golden State από άλλους πόντους να βοηθήσουν, τον Golden State δεν μπορεί να το κερδίσει. 4-1 θα λήξει. Ναι, και το, αφού σε όλο ξεκίνησε την τρίτη περίοδο, άμα θα δεις, ξεκίνησε με ένα 18-0 τον Golden State, πήρε τη διαφορά. Μπήκε ο Ντουράντ, το μάτς ήταν 3 ώρα, ήταν πάρα πολύ νωρίς, δεν προλάβα. Μπήκε ο Ντουράντ ή ακόμα εκτός είναι. Όχι, δεν έπαιξε. Καταδύθηκε και ο Κάρι, ο άλλος που βάζει τα τρίποντα. Κόλλησε τώρα. Ο Κλέι Τόμψον. Ο Κλέι Τόμψον τραυματίστηκε κιόλας. Εντάξει, εσύ θα δει το μάτς της Πέμπτης. Μάλιστα. Να δούμε. Είναι η Πέμπτη, η χαράματα είναι 4 η ώρα. Θα πέσει πάνω στην εκπομπούλα όμως, οπότε θα το αφηγούμαστε. Θα το διηγούμαστε. Να σε καλά. Okay, σε φιλούμε, τσάου, τσάου, τσάου. Και ενημέρωση για το MBK, δεν προλάβαμε. Πέσαν όλα τα θεματάκια μαζεμένα. Δηλαδή, έχουμε και τις εκλογές. Δεν είπαμε ποιος βγήκε, τι έκανε, τι έρανε. Και το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών του NBA, το Toronto Raptors Golden State Warriors 104-109. Break για τους Warriors μέσα στην έδρα των Toronto. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δεν έχει τελειώσει. Τώρα ξεκινάει. Μπορεί να έχουμε άλλα 5 παιχνίδια. Τα παιχνίδια του NBA είναι τα λεγόμενα τελική best of 7 που σημαίνει ότι. Μπορεί να κριθεί στις 7 αναμετρήσεις. Δηλαδή. Καλέ, όχι, λέω σήμερα το παιχνίδι τώρα τελείωσε. Αν παίζεται ακόμα. Όχι, τελείωσε. Πριν ξεκινήσει το λόγο, επειδή. Ξεκίνησε 3 η ώρα τα ξημερώματα. Επόμενη αναμέτρηση στις 8, στις 6 του Ιούνιου, 6-6, πότε είναι την Πέμπτη. Όπως μας είπε τα ξημερώματα. Και καπάκια πηγαίνει Κυριακή μετά η σειρά. Τα δύο παιχνίδια είναι στο Golden State. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλημέρα.
Καλημέρα Χριστίνα. Ξεκίνησες λάθος βέβαια. Βέβαια, ναι. Έβαλες ύμνο. Ναι, δηλαδή, γιατί δεν έβαλες. Ένα τίτλο πήρε. Δηλαδή, στον ΠΑΟΚ τι έπρεπε να βάλεις, το έκανε και εντάξει. Έξι, έκτο, εξάστερη. Έκτο ευρωπαϊκό. Πρέπει πιο ευρωπαϊκό. Ναι. Ένα τίτλο πήρε και ούτε καν τη Αγγλία, ούτε το κύπελο, ούτε το πρωτάθλημα. Όλη τη Ευρώπη. Πανευρωπαϊκό τίτλο. Eurovision πήρε. Πανευρωπαϊκό. Σε παρακαλώ τώρα. Στον ΠΑΟΚ τίποτα δεν έβαλε. Γιατί έβαλα σε καμιά άλλη ομάδα που πήρε. Έβαλα πέρυσι στην ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα. Δεν το έβαλα. Ελληνικές δεν βάζουμε. Πήρε. Δεν το πήρε. Εντάξει. Λοιπόν, λέρωσα τα χέρια μου. Πήγα. Ψήφισε. Ναι. Ναι, για πρώτη φορά στη ζωή μου έβγαλα πολιτικό, έβγαλα δήμαρχο. Mm-hmm. Για πρώτη φορά στη ζωή μου δεν θα μου τζώνω τους υπόλοιπους, θα μου τζώνω και τον έτσι, μου. Ναι, ναι. Θα έχεις το βάρος της ευθύνης πλέον. Με έσπροχνε η γυναίκα μου. Mm-hmm. Γι' αυτό έλεγα την Παρασκευή, έλεγα ας βγει ο Φευγάτος, να έχω ένα αίρισμα, κάτι να πει ότι θα βγει ο Ταχιάος mm-hmm. που το είχε δηλώσει μες την εβδομάδα. Το είχε πει ότι ξεχάσει τα όλα, ναι. Γι' αυτό το ζητούσα, το έλεγα, δεν έβγαινε τίποτα. Περιμένουμε να βγει και ο Φωτιάδης, να δώσουν τα προγνωστικά της παρέας για το NBA. θα βρούμε να δώσουμε. Κριστίνα, ναι. Αλλά περιμένουμε και το τηλεφώνημα από Ιβύρον, που θα προτείνει να κεράσει καφέ η Χριστίνα. Ήταν η κούκλα μου. Αυτή θα είναι η εκπομπή μας, εντάξει, είδες. Ξέρουμε από τώρα, δεν χρειάζεται. Ναι. Δέχασα να πω, θα βγω στις 7 και 10. Κατάλαβες ποιος είμαι, να μην λέμε ονόματα. Έτσι. Καλή συνέχεια. Έγινε φιλιά, τσάω. Ανοιχτό βιβλίο, δεν χρειάζεται. Κάθε μέρα μπορεί να λέμε τα ίδια, αλλά είναι τόσο διαφορετικά. Πώς τα καταφέρουμε αυτά τα πράγματα, Χριστίνα μου. Έχουμε να δώσουμε προγνωστικά, δεν έχουμε πλέον. Τι στα μπάσκετ. Στα όλα, τελειώσαν όλα. Τελειώσαν. Αποκλείστηκε το Τσιτσιπάς. Πρέπει να βρούμε, δεν βρούμε. Σε 15 μέρες θα έχει Κόπα Αμέρικα. Θα ψιλοασχοληθούμε με αυτό. Κάτι τι, είναι φτωχή το φετινό καλοκαίρι. Τελείωσε και το Champions League το Σάββατο. Όταν έβλεπα την Liverpool να σηκώνει το κύπελλο, ήταν να πέφτουν τίτλοι τέλους. Στεναχωριόμουν, λέω και τώρα τι κάνουμε, πότε να έρθει. Πρέπει να έρθουν τα μέσα του Ιούλου να ξεκινήσουν εδώ τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις οι ομάδες μας. Μέχρι τότε ψάχνουμε δεξιά και αριστερά. Να βλέπουμε. Τι να σου πω, πηγαίνω να βλέπω τα παιδιά που παίζουν PlayStation στις καφετερίες. Θα παίζουμε σκοράκια και σε αυτά. Έχει και σε αυτά. Κανονικά. Ο Πάπα έχει κανονικά παιχνίδι που παίζουν το Virtual Sport, όπου είναι ηλεκτρονικό παιχνίδι. Βλέπει ουσιαστικά ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι 5 λεπτών να παίζουν. Κάποιοι άλλοι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εκεί πέρα πα και ποντάρει, α πούμε. Σκυλάκια θα παίζουμε. Σκυλάκια, εκεί είναι τα λεφτά. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, 6 και 32 πρώτα λεπτά. Θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας μικρή ανάπαυλα. Να βάλουμε σε τάξη και κάτω τα θεματάκια μας. Έβαλα απ' όλα εκλογικά, ποδοσφαιρικά. Πλούσιος από τον Κύριακο. Τενιστικά. Εντάξει, αφού δεν είπες τάκα. Μ' αρέσει, το τένις είναι τάκα-τούκα. Ναι. Για κάποιο λόγο το δεύτερο τάκα ακούγεται σαν τούκ. Το έχεις παρατηρήσει. Τι μας κρύβουνε. Λοιπόν, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4. Στο πρωινό της Δευτερούλας μας, 3 του μηνού, 3 του Ιούνιου, Οσίας Ιερίας Αγίου Ιπατίου Μάρτυρος είναι σήμερα. Εορτάζουν Ιερία, Ιπατία, Ιπατία, Ιπατούλα. Και η Πατούλα είναι τυχαία. Η Πατούλενα που θριάμβευσε στις περιπτώσεις. Πήγε καλά. Η Πατούλενα βγήκε δημοτική σύμβουλος νομίζω στο Μαρούσι. Ήταν να κατεβεί σε κάποια φάση και υποψήφια δήμαρχος ενάντια στην επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την τελευταία στιγμή έκανε πίσω γιατί έπρεπε να στηρίξει τον αγώνα του αντρός της, ο οποίος θριάμβευσε στις περιφερειακές εκλογές της Αττικής και πλέον θα έχουμε πρώτη κυρία της χώρας όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί η περιφέρεια της Αττικής είναι η μεγαλύτερη. Την Πατούλενα χθες συνεχάρει την άλλη μεγάλη πρώτη κυρία, η Σία την Κοσιόνη. Ναι. Α, δεν το είδα αυτό, ναι, για πες. Πατούλενα, δεν το είδα, το είδα και εγώ στα διαδίκτυα. Πατούλενα μου, Σία μου, αυτό, Ματς Μουτς και τέτοια. Για χαρά θα πάνε τα πράγματα έτσι, γιατί πρέπει να έχουμε πρώτες κυρίες, ας πούμε, με σικάτες, με μία εσάνς. Αποκτήσει λίγο λάμψη η περιφέρεια της Αττικής. Βεβαίως, γιατί το είχε ανάγκη, ας πούμε, νομίζω, τόσο καιρό. Κατά τα άλλα, εδώ η δική μας περιφέρεια, τους ή άλλους από τον πρώτο γύρο, είχαμε εκλέξει Τζιτζικώστα.
Πρώτη κυρία εδώ έχουμε. Έχουμε. Είναι, στην αφάνεια η συμβία, φαντάζομαι, του Απόστολου τη Δικό του, ούτε καν την γνωρίζουμε. Μάλλον μένει έτσι στο περιθώριο, δεν αυτό προβάλλεται. Στην περιφέρεια εδώ της Θεσσαλονίκης που εκλέξαμε, ας πούμε, νέα διοίκηση να συνεχίσει το έργο, ας πούμε, των πλημμυρών. Μια εβδομάδα έβρεξε κανένα μισαωράκι και όλα πλημμυρίσαν, ας πούμε. Το μόνο που σώζει στην πόλη είναι ότι είναι κατηφορική και δεν συγκεντρώνουν τα νερά για να έχουμε ακόμα πιο δυσάρεστες καταστάσεις. Αλλά είναι κάποια θέματα τα οποία ουδείς ασχολείται, βέβαια. Δεν έχει σημασία. Ο ΠΑΟΚ Άρης, ας πούμε, ποιος θα κερδίσει, αυτό είναι, και όλα τα υπόλοιπα. Να. Είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου σήμερα. Βέβαια, βέβαια. Μιας και πιάσαμε μετά τις τοπικές αυτοδιοίκησης, κάθε δήμος έτσι για να δώσει μια προοδευτικότητα και να δείξει ένα εναλλακτικό χαρακτήρα πάντα προσπαθεί να προωθήσει το ποδήλατο σε εναλλακτικό μέσο μετακινήσεων και ουδέποτε πετυχαίνει, γιατί αφενός δεν έχουμε και κουλτούρα ποδηλάτου στην χώρα μας, αλλά και φετέρου δεν έχουμε και τις κατάλληλες υποδομές. Δηλαδή είναι και λίγο ήξα φίξης. Μία φορά το πήρε ο Γιώργος Παπανδρέου, έπες τσακίστηκε η υποδομή. Δεν είμαστε για τέτοια. Το πήρε και ο... Σταύρος ο Θεοδωράκης, δεν βγήκε να κάνει προεκλογική καμπάνια με το ποδήλατο. Έχει ένα ποδήλατο και έστανε από πίσω την ταμπέλα του. Χαντακώθηκε, εξαφανίστηκε από τον εκλογικό χάρτη και τον πολιτικό σκηνικό. Δεν είμαστε για ποδήλατο. Εδώ στην πόλη εννοείται το μέτρο εκείνο της... Όχι το μέτρο. Το ότι, ρε παιδί μου, πριν από πάρα πολλά χρόνια δημιουργήθηκαν ποδηλατόδρομοι και πλέον είναι σε ανενεργία, ξαναπαρκάρουν πάνω τα αυτοκίνητα. Το πιο αστείο είναι ο ποδηλατόδρομος πάνω στην παραλία, βέβαια. Που έχουμε ως Θεσσαλονίκη, παίζει να είμαστε η μοναδική χώρα που έχουμε δρόμο να περνάει πάνω από την παραλία και ένα μικρό κομμάτι να το διασκίζουν οι πεζοί, διότι από την άλλη πλευρά, εκεί που είναι οι καφετέριες, δεν μπορείς να περπατήσεις και να τη διασκίσεις. Από τα τραπέζια και τις καρέκλες. Ναι. Από την άλλη πλευρά που είναι ο δρόμος των περιπατητών, έχουμε και το σημείο εκεί του ποδηλάτου. Πέφτει ένας πάνω στον άλλον, στριμώχνονται αυτά. Τιν, το κουδουνάκι από πίσω. Τιν. Για χαρά είναι τα πράγματα. Αλλά εμείς τα εορτάσουμε τα ποδήλατά μας. Λοιπόν, τα αποτελέσματα, έτσι χοντρικά στους δήμους της Θεσσαλονίκης, είπαμε στον δικό μας εδώ, στον δήμο της Θεσσαλονίκης, τώρα εκφράζομαι και εγώ σε... Είπες δικός μας και λέω. Ότι στα του Παύλου Μέλλα, αλλά τώρα κάνοντας εκπομπή εδώ και ζώντας και... Αναγκαστικά. Θρώντας ως επιτοπλίστων στο κέντρο της πόλης, όσον αφορά τα ζητήματα, έχουμε και εμείς ένα σχετικό ενδιαφέρον και τα έχουμε ξανατονίσει, ας πούμε, την θέση μας, ότι θα έπρεπε, επειδή η Θεσσαλονίκη κυρίως είναι πολύ κεντροκεντρική, θα έπρεπε να έχουν λόγο όλοι οι πολίτες της για το τι συμβαίνει στο κέντρο της πόλης, διότι τους επηρεάζει. Και πόσο μάλλον ένα κέντρο της πόλης που σιγά σιγά, μη βλέπετε κιόλας, η αποχή έχει να κάνει ότι ο κόσμος το εγκαταλείπει, αλλάζει η αστική δομή του. Πλέον το κέντρο κατοικείται ως επιτοπλίστων από φοιτητές σε ένα μεγάλο κομμάτι και ένα δεύτερο κομμάτι από Airbnb-στες, από τουρίστες. Ο κόσμος, οι ιδιοκτήτες της Θεσσαλονίκης έχουν αφήσει τα σπίτια τους και έχουν μετικήσει σε διαφορετικούς όμορους δήμους και έχει αλλάξει η σύσταση του αστικού ιστού. Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας πρώτος με 66,79 συσπηρώθηκαν σχεδόν όλοι γύρω από αυτή την υποψηφιότητα. Ο Ταχιάος γνώρισε μια συντηρητική ήττα με 33,29%. Παρόλο το ότι ήταν ο πρώτος και στα προγνωστικά, όταν είχε ξεκινήσει η διαδικασία, παίζονταν κάτω από το 2. Τότε τον είχαν αναφισβήτητο για τον σίγουρο. Πρώτο γύρο, λεστό. Γενικά, για να κατακτήσει το δημαρχιακό θόκο, και ο Ζέρβας παίζονταν κάπου στο 9. Ήταν η έκπληξη, μία από τις εκπλήξεις της συνολικής αυτής της διαδικασίας. Αλλά εν τέλει ανατράπηκε αυτή η διαφορά, ανατράπηκε και η παράσταση νίκης που υπήρχε, διότι ο Νίκος ο Ταχιάος συγκέντρωσε πάρα πολλές αντιπάθειες. Από ό,τι αντιλήφθηκα εγώ μέσα από την περιδιάβασή μου, πούμε, στα κοινά της πόλης και μέσα από την τάση που υπήρχε στον κόσμο, δεν είδα κανένα να εκφράζεται θετικά και γενικότερα ήταν μια αρνητική ψήφος περισσότερο η ψήφος στον Κωνσταντίνο Ζέρβα. Για να μην βγει αυτός. Ναι, ήταν περισσότερο. Αφενός βέβαια έπαιζε ρόλο το ότι ήταν μια νέα υποψηφιότητα, ένας δήμαρχος που προερχόταν από την προηγούμενη δημοτική αρχή, αν και τα είχαν σπάσει με τον Μπουτάρη και γι' αυτό και δεν έλαβε και, δεν έλαβε και τη στήριξη του Γιάννη του Μπουτάρη. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ένα νέο πρόσωπο που ασχολείται περισσότερο με τα δημοτικά, ενώ ο Ταχιάος έχει μια παλαιοκομματικότητα. Σύντομα το όνομά του ήταν συνυφασμένο με μια πολύ μελανή σελίδα στην ιστορία των τοπικών πεπραγμένων, ανεξάρτητα το ότι φυσικά δεν ευθύνεται αυτό σε καμία των περιπτώσεων για τις ατασταλίες που συνέβησαν εκεί στο Δήμο της Θεσσαλονίκης. Παρ' όλα αυτά,
όλο αυτό το κομμάτι το ζωφερό φαίνεται ότι επηρεάζει και θεωρούμε θετικά επηρεάζει ότι υπάρχει μια σχετική μνήμη στο Δήμο Θεσσαλονίκης ότι μια συνολική παράταξη, έστω και δημοτική, είχε βάλει έτσι μια πολύ μαύρη κοιλίδα στα όσα συνέβησαν στην πόλη. Δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι προσδοκίες, ούτως ή άλλως οι Δήμοι δεν έχουν και πολύ μεγάλα, δεν έχουν πολύ μεγάλα περιθώρια για να... για να ελεγχθούν. Εδώ δεν έχει κυβέρνηση, ας πούμε. Η κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις πλέον είναι ουσιαστικά έχουν το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης από τη στιγμή που αποφασίζουν. Υπάρχει μια κεντρική διαχείριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, και αποφασίζουν συν της άλλης και δανειστέκια και χίλιοι δυο οργανισμοί. Είμαστε σαν κοινοτάρχες, είναι δηλαδή. Βαρέθηκε εδώ η Χριστίνα. Όχι, απλά αυτά για τα της Θεσσαλονίκης δεν τα ξέρω, επειδή δεν είμαι και από εδώ, δεν τα ξέρω κιόλα. Αλλά έρχεσαι εδώ, πετά τα σκουπίδια, πρέπει να βγει ο Δήμαρχος να καθαρίσει. Μετά λένε, έρχονται οι ξένοι, μας πετάνε τα σκουπίδια να πούμε, οι τουρίστες, οι φοιτητές, ο ένας και ο άλλος, αλλά πρέπει να επιληφθεί του ζητήματος ο Δήμαρχος. Γιατί το ζήτημα της καθαριότητας είναι από τα μεγαλύτερα που απασχολούν όχι μόνο το Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά και τους υπόλοιπους Δήμους. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα στο Δήμο Βόλβης, που έγινε το ιστορικό συνέδριο, συνεχίζει ο Διαμαντής Λιάμας, ο οποίος ήταν ο προηγούμενος δήμαρχος, επικράτησε με 55,32% από τον πρώτο γύρο τους ή άλλως είχε βγει. Στο Δήμο Θερμαϊκού, Τσαμασλής Γεώργιος κέρδισε τον προηγούμενο δήμαρχο. Είχαμε αλλαγή σε αρκετούς δήμους. Τον ο Δήμος Θερμαϊκού ποιος είναι? Ο μεγάλος άγνωστος του Θερμαϊκού. Ποιοι είναι, δεν ξέρω, Θέρμη, Πηλές, τέτοια. Να σου πω την αλήθεια, ένα καλό ερώτημα. Δεν ψηφίζουμε εκεί πέρα. Θερμαϊκού είναι Αγία Τριάδα, νέοι επιβάτες, επανομή και τα τι αυτά εκεί από το αεροδρόμιο και μετά. Ναι, θάλασσα, από το αεροδρόμιο και μετά. Το Τριάδι δεν ξέρω αν ανήκει στη Θέρμη ή στο Θερμαϊκό. Μπερδεύω τη Θέρμη με το Θερμαϊκό. Δεν είναι λογική έτσι. Στον Δήμο. Τον άλλο έχουμε στο Δήμο Θερμαϊκού. Είπαμε στο Δήμο Δέλτα. Είναι εκεί στον αξίωμα με ρωτήσει ποιος είναι ο Δήμο Δέλτα. Έτοιμη ήμουνα. Δήμο Εύγα, Δήμο Μευγάλ. Φαντάζεσαι, δεν θα έπρεπε έτσι. Η Μευγάλ είναι στα κουφάλια, οπότε θα μπορούσε να ονομαστεί αυτός ο Δήμος. Ήταν και για τον προηγούμενο δήμαρχο, τον Ευθύμιο Φωτόπουλο, από τον Ιωάννη Ιωαννίδη, ο οποίος βγήκε με ποσοστό 53,20 με τον συνδυασμό επανεκκίνηση. Μπαλού κομπιουτεράς θα ήτανε. Restart. Έχει πάρα πολύ πλάκα τα ονόματα. Τα ονόματα που επιλέγουν οι δήμαρχοι γενικότερα και οι όποιοι υποψήφοι κάθε φορά. Στην Καλαμαριά. Νέος δήμαρχος, ο Ιωάννης Δαρδαμανέλης, με ποσοστό 57,65, επικράτησε του προηγούμενου δημάρχου και εκεί είχαμε αλλαγή, Θεοδόσιου Μπακογλίδη. Πού αλλού είχαμε ντέρμπι, στο Κορδελιό είχε βγει από την προηγούμενη γωνιστική ο Μαδιαλανός, στο Λαγκαδά ο Ταχματζίδης, Νεάπολη Σικές και εκεί από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση Σίμος Δανειλίδης. Στον Δήμο Παύλου Μελά, όπως είπαμε, το ντέρμπι εδώ του πολεοδομικού μας συγκροτήματος, Δεμουρτζίδης Δημήτριος, ο δήμαρχος που είχαμε και ως Δήμος Παύλου Μελά, με 50,18 επικράτησε επί του Λίλτσι Γεώργιου, ο οποίος συγκέντρωσε ποσοστό 49,82, 10.914. Τα ψηφοδέλτια που στηρίξανε τον Δημήτριο Δεμουρτζίδη, 10.836 για τον Λίλτσι. Δεν ξέρω αν έχουμε επανακατεμετρήσεις και τέτοια πράγματα. Πάντως είναι πολύ μικρή διαφορά και να χάνεις για 78 ψήφους. Εντάξει, να καταμέτρησες ξανά. Όχι, καταμέτρησες. Απλά ξανά να ξέρεις ένας προς ένας ποιος δεν πήγε να σε ψηφίσει. Να λες, ας πούμε, εντάξει, ένα σόι να πήγαινε, μια οικογένεια, ένα αυτό, έβγαινες. Πόσο οριακές είναι οι διαφορές και πόσο μπορεί να κριθεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Πού αλλού είχαμε δεύτερο γύρο? Αυτοί οι υπόλοιποι και στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη επίσης είχαμε δεύτερο γύρο. Εκεί όπου συνέχισε, όχι, αυτό ήταν από τον πρώτο γύρο. Καϊτιτζίδης είχε βγει με 70%. Μάλιστα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Αγόρι μου, παιχταρά μου. Καλημέρα κούκλα μου και σε σένα. Να τα. Τι κάνετε? Καλά είμαστε εσύ. Τι γύρω εννοεί, Ζουζουκάκι? Άρα, να ξέρεις και εσύ τι να κάνεις. Τι έγινε, πάγαμε, χθες καλοπεράσαμε εκεί που βγήκε δημοτικό σύμβουλο. Ποιος βγήκε δημοτικό σύμβουλος και καλοπέρασες? Την Ουρανούπολη, ένας που έχει την ταβέρνα, η γυναίκα του.
και φάγαμε κατσικάκι. Έφαγα και εγώ κατσικάκι. Αυτό κυρίες και κύριοι είναι το μήνυμα των εκλογών. Τελείωσε. Καλοπεράσαμε. Βγήκε δημοτικός σύμβουλος, ένας που η γυναίκα του είχε την ταβέρνα. Τελείωσε. Μπράβο ρε τον άνθρωπο. Ο άντρας της. Ο άντρας της. Η γυναίκα του. Και κέρασε κατσικάκι. Όχι, ο γιος του. Ο γιος του. Την ταβέρνα ποιος το έχει. Το έχει ο πατέρας με το γιο. Έχω μπερδευτεί να σου πω τι. Κάτσε, σύμβουλος βγήκε η γυναίκα. Ναι, γυναίκα, γυναίκα βγήκε. Και κέρασε ο άντρας έτσι γιατί. Κάτσε, κάτσε. Και με κέρασε ο γιος του. Ο μικρό το παιδί του. Μάλιστα, λύθηκε το μυστήριο ποιος κέρασε. Ωραίο το κατσικάκι. Ωραίο με πατάτες τηγανιτές. Ναι. Κοκακολίτσα. Αχ, μαγκιά μου, είδες, γίνονται έργα στην Ουρανούπολη. Έρχεται ένα νέο μέλλον. Εγώ είμαι τώρα ξενοφόντος. Πού είσαι? Ξενοφόντος. Ξενοφόντος, μάλιστα. Στο μοναστήρι μέσα. Το μοναστήρι να είναι καλά. Δεν κεράζουν τίποτα το... εκεί. Δεν είχαν εκλογές. Όχι. Για πρωτοσύνδερο. Δεν είχαμε εκλογές μέσα. Ναι. Άκουμε, ακούγες. Ακούμε, βέβαια. Τώρα, τι ήθελα να πω, ήθελα και κάτι να σου πω. Ναι, τι να πεις, είσαι ακόμα με τέτοια. Χθες είχε το κατσικάκι. Τι έγινε με το ποδόσφαιρο. Κέρδισε η Λίβερπουλ 2-0. 2-1 είχες πει θα κερδίσει, 2-0 κέρδισε. Εντάξει, κοντά έπεσες. Εντάξει, θα κεράσει την τυρόπιτα. Τώρα τι ακεραστεί με έχω κανένα σχόλιο. Τι από το αρνί έπεσε στην τυρόπιτα. Ναι, έτσι ήταν κάτι παραπάνω. Άμα έβγαινε δημοτικό σύμβουλο, θα κερνούσα. Ε? Άμα έβγαινε δημοτικό σύμβουλο. Τι ήθελα να σου πω τώρα, κάτι ήθελα. Όλα ήθελε, αλλά δεν ξέρει. Πρέπει να τα γράψει ένα χαρτί για να μην τα ξεχνά. Γιατί έχει πολλά θεματάκια να θίξει σε κάθε παρέμβαση. Η κοπέλα δεν είναι παντρεμένη εκεί που είναι. Όχι, δεν είναι παντρεμένη. Να, θε να την αποκαταστήσει. Δεν ξέρω. Πρέπει να ρωτήσω τον εαυτό μου. Να πάρει την ευλογία του πνευματικού. Πώς θα γίνει έτσι. Τον εαυτό του είπε. Α, τον εαυτό του. Να πάρει την ευλογία του εαυτού του. Να παντρευτούμε μόνο ένα θέμα θέλω. Ναι, να καταλάβει. Ναι, ναι. Για να σε πάρω, πρέπει να έχει πρίκα. Άμα δεν έχει πρίκα, δεν σε παίρνω. Έχεις πρίκα, Χριστίνα μου. Αυτά θα τα πεις με τον πατέρα μου, εγώ τι λέω. Θα έρθει σπίτι να με ζητήσεις και θα τα συζητήσετε. Με χωρί λουλούδια, με χωρί λουλούδια. Αυτό εννοείται. Αυτό εννοείται. Δεν πρέπει να ξοδεύουμε. Μια τυρόπιτα, θα πάρεις ένα μπουκί αυτό. Μια τυρόπιτα, σκολιάτα, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Τι έχει το μενού για σήμερα εκεί στην... Δεν ξέρω τι φάει έχει. Πρέπει να έχει λαδερό σήμερα. Λαδερό, καλό. Είναι γιορτή. Τι γιορτή είναι? Του Κωνσταντίνου και Λένης με το παλιό. Α, με το παλιό. Α, είναι γιορτή, οπότε κάτι καλό θα έχουμε. Στη γιορτή λαδερά τρώτε. Λαδερά, ό,τι φέρει η κούκλα μου εκεί. Μάλιστα, μάλιστα. Άρχισε πάλι τα σάλια. Του έχουν τα σάλια από τα λάδια να μου. Ποια σάλια? Πόσο ξέρει πώς του τα σάλια μου. Το χώνεψε το κατσικάκι του Λάγκστον. Ναι, ήταν πάρα πολύ. Να σου είχα χωρί ψωμί μου δώσε. Δεν μου δώσε ψωμί. Δεν σου δώσε ψωμί. Δεν θα φάμε ψωμί με αυτού του δημάρχου που βγάζει εκεί η Ουρανούπολη. Το καταγγέλουμε. Η επόμενη έχουν μέρα. Βγει. Ε? Έχει βγει καινούριο δημάρχο. Πολύ καλό. Βέβαια, τα κατσικάκια. Μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Γεια σου κούκλα μου και σε σένα. Γεια σου κούκλα μου. Γεια πολλά. Εμένα ούτε να με. Τίποτα. Γεια σου. Καλημέριζουμε τον φίλο μας τον Κώστα που λέει τώρα με τον Πατούλη θα πάρουμε εκδίκηση για όλα αυτά τα χρόνια που μας κορόιδευαν για τον ψωμιάδη. Ποιος κορόιδευε για τον ψωμιάδη, δεν νομίζω. Καταλαβαίνω. Κράζα θαυμάζανε εδώ στην Θεσσαλονίκη μας. Βγήκε τελικά ο Φλωρινιώτης, μάθαμε. Δεν έχει διευκρινιστεί, για ψάξε. Πρέπει να τα ψάξουμε αυτά τα πράγματα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Πάντως χθες ήταν στο Able. Τι έκανε? Πήγε βόλτα. Καλημέρα. Άντε Χριστίνα, ποιος τη χάρης όπου κατατάθηκες. Όσοι έρχονται εκεί βρίσκουν δουλειά μετά. Εσύ βρήκες και άντρα, άντε μη συζητάς καθόλου. Βρήκα γαμπρό, άλλο πράγμα. Ναι, γαμπρή της ευτυχίας, νούμερο 2. Λοιπόν, και απάνω που σας έπαιρνα τηλέφωνο, Μπατμάν, να σε πω τι πράγματα είναι αυτά. Έχει μισή ώρα τώρα μιλάς για τις εκλογές. Τώρα χαλάς το ύφος της εκπομπής. Τα πράγματα μπορούμε να τα ακούσουμε σε όποιο βολοντάρα. Όχι, τη δικιά μας την ανάλυση κανείς δεν μπορεί να την ακούσει. Ναι, αλλά ήρθε ο Πάφη να διαπιστωθεί. Μα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Όλα αυτά έχουν δουλευτεί στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Υπάρχει production από πίσω. Δεν είναι έτσι. Ολόκληρη ομάδα. Έτσι. Καλά σε όλο το ύφος τώρα, τι μιλάς για τους υποψήφιους που βγήκαν, που κάνανε όχι θέμα Δήμος Θερμαϊκό και Δήμος... Εντάξει, υπάρχει κόσμος που δεν έχει ενημερωθεί, πώς. Και σκάει ο Πάφη και λέει, ο γιος του, αλλά ο μικρός ο γιος του. Ο μεγάλος τίποτα. Ήρθε σαν τρέιλερ από πίσω. Τι τρέιλερ, δηλαδή, είμαστε ένα παραμάζο. Ο δροστοτήρας, έτσι. Η εισαγωγή, μας κάνει ο πατέρας που η γυναίκα βγήκε και βρες.
και να και ο γιος, αλλά ο μικρός ο γιος. Έτσι στην ουρανού πολύ γίνονται έργα, τελείωσε. Αυτό, όλοι να μεταφέρουμε εκεί τα δικαιώματά μας. Σενάριο, δουλεμένο σενάριο, η ταινία δεν βγαίνει τόσο καλό. Την αφήγηση που κάνει ο... Αν εγώ δεν μιλούσα για... και όμως δες εδώ γιατί με κατηγορείς άδικα, αν εγώ δεν μιλούσα για εκλογές, δεν θα είχε τόσο συνοχή η παρέβαση του φίλου μπορεί μας του Πάφη. Μπορεί και να μην το έλεγε. Μπορεί και να μην το έλεγε. Μα είπα, με αποστόμωση ο Πάφη, μα το είπα. Υπάρχουν πολλές... απάνω που ήθελα να σου κάνω, ας πούμε, την παρέβαση και να σου πω το ήρθε ο Πάφη και υπάρχουν ταινίες. Υπάρχουν ταινίες που τις βλέπεις και λες τώρα τι βλακεία βλέπω. Και γίνεται κάτι, υπάρχει ένα εφεύρημα μέσα στο σενάριο, το λεγόμενο plot twist, και αλλάζει όλα τα δεδομένα και λες πόρε την ταινιάρα έχω δει. Εντάναμες. Έτσι είναι και το λόγο επειδή. Δεν θα είσαι ποτέ σίγουρος. Γι' αυτό πρέπει να την ακούσεις. Κρεμόμαστε από τα ραδιόφωνα μας, από τα χείλη και τα μικρόφωνα. Να πούμε ένα δυο πάνω. Κλείσε να ακούσουμε ποιοι μεγάλοι ακροατές έπονται για να μας δώσουν ανταπόκριση από τη χθεσινή εκλογική μέρα. Γεια, τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στην Γραμμουλά. Τι έγινε, ρε. Ο Νάτος. Ρε φίλε, να σε πω κάτι. Για πες κάτι. Είχε μια αποχή 63%. Επειδή οι Αριανοί δεν είναι προδότες. Ναι. 60% δεν πήγαν να ψηφίσουν. Δεν πήγανε όλοι οι Αριανοί να ψηφίσουν, αυτό λες. Βέβαια, ρε φίλε. Γιατί δεν πήγαν να στηρίξουν όμως, αφού. Δεν πήγαν να ψηφίσουν, ας πούμε. Γιατί κι ο άλλος. Εγώ τα έλεγα. Ναι. Τηλεφωνικά με κάποιους, αλλά δεν ακούνε. Έβγαλε τα μάτια του μόνος του. Δηλαδή, πώς τα έβγαλε. Πώς τα έβγαλε με τις δηλώσεις αυτά που έκανε. Ποιες ήταν οι δηλώσεις. Η ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας, ιστορίες και αυτά. Εντάξει. Πάζε, τι που πας, αφού αυτό είναι διακύβευμα. Αυτό λέει το κόμμα το οποίο το στηρίζει. Μιλάει για ιδιωτικοποίηση στο όνομα των πάντων. Δεν υπάρχει να πάει αργανός να ψηφίσει τέτοιο πράγμα. Ναι, αλλά πώς ψηφίζει ταυτόχρονα Νέα Δημοκρατία για τις εθνικές εκλογές. Ενώ δεν θέλει ιδιωτικοποίηση στο δημοτικό τομέα. Δεν είναι λίγο οξύμορο. Λες να έχουμε ανατροπές δηλαδή και στις εκλογές της 7η Ιουλίου, αν γίνουν 7 Ιουλίου. Δεν ξέρω, δεν κύριε. Εμένα τα πολιτικά φίλε δεν με ενδιαφέρουν. Παρ' όλα αυτά. Δεν ψηφίζω. Είχες πει, αλλά... είχες πει ότι θα βγει ο Ζέρβας. Ο Ταχιάος. Ποιο Ζέρβα. Τι είναι αυτά που λες, είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Όχι, τώρα θα βλέπεις σημαίες μία πάνω την άλλη. Στο Δημαρχείο. Εύκολα κατεβαίνω. Εύκολα. ναι. Άντε Χριστίνα σου φεξί και εγώ κουμπάρος. Νάτος. Να σε πάω τώρα με το Ντακούνια γη. Τελείωσε. Μην πασάς τίποτα. Θα φέρω προσκλήσεις. Έγινε. Σε φιλούμε. Αυτά ρε. Γαμπάνε θα ξαναεπέμπω γιατί έτσι. Θα βγουν σίγουρα. Σίγουρα θα ακολουθήσουν. Βέβαια. Εντάξει έγινε. Με τον καλό το λόγο ένας άνθρωπος. Ο Ταχιάος είναι Άρης. Είναι Άρης, ναι. Και ο Ζέρβας είναι ΠΑΟΚ. Οπότε κατέληξε στο τέλος με τις εκλογικές αυτής της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ από ντάμπλ να πάρει και δήμαρχο. Ναι, τρέμπλ, να κάνει και το τρέμπλ. Ναι. Μπορείς να το θέσεις και έτσι. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Είπα ότι θα βγω 7 και 10, αλλά ναι, επειδή ναι. Θα βγω από Ξενοφόντος, ναι. Εγώ θα το παφούλια, ναι. Πραγματικά ήμουν στην Ξενοφόντος στα Κυβέλια και τώρα πάω Καραμαλή, οπότε δεν γίνεται. Το μπέρδεμα θα ήταν Μπάμπη αν την ταβέρνα τη λέγανε τα δύο αδέρφια. Οπότε θα είχαμε και τη γυναίκα και το σύζυγο. Μεγάλο μπέρδεμα. Αν κατέβαινε πάντως στην Ουρανούπολη ο Βουλγαράκης, πιστεύω ότι θα πήγαινε πολύ καλά. Ναι, έχει εκεί τα. Ναι, έχει πιστεύω άκρες. Όχι μόνο, ναι. Και ο Ρουσόπουλος επίσης. Και ο Ρουσόπουλος θα παίρνει μεγάλο ποσοστό. Βεβαίως, εννοείται. Δεν σας λέω ότι. Τα έχουμε ξεχάσει αυτά, δεν είναι. Ναι. Δεν σας λέω ότι το Τριάδι ανήκει στο Δήμο Θέρμης, γιατί αυτό θα βγει να το πει ο Φωτιάδης. Να βγει να μας δώσει το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά είχε κριθεί από την προηγούμενη αγωνιστική το εκλογικό αποτέλεσμα στο Δήμο Θέρμης. Όχι, επειδή πες ότι δεν γνωρίζει, δεν θα, ναι, δεν γνωρίζω, θα βγει να το πει ο Φωτιάδης. Τώρα τι να ξέρω και την κάθε ανατολική, να πούμε εκεί χωριό. Ας πούμε, ξέρουν από τα ανατολικά, ξέρουν που είναι ο Λαγκαδάς, ξέρουν που είναι το Καβαλάρι. Όχι, τα Λαγκαδία, σε παρακαλώ. Μέχρι την Αριστοτέλους. 94 άντρα, χρόνια μέχρι την Αριστοτέλους. Λίμνη έχετε από εκείνη την πλευρά. Λίμνη της Θέρμης τώρα. Άσερε τώρα, Λίμνη της Θέρμης. Εμείς έχουμε. Χθες είχε μια λίμνη εκεί στο Χαριλάου. Ναι, είχε. Αυτές είναι πρόσχερες. Αυτές λοιπόν... είναι εορταστικές λίμνες, γιατί νομίζω ότι 5 χρόνια συγκεκριμένη, ας πούμε,
Περιφερειακή Αρχή έκανε τόσο μεγάλο έργο που βγήκε παμψηφί και με ένα τεράστιο ποσοστό και νομίζω ότι μέσα σε μια εβδομάδα φάνηκαν τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας. Εμείς στις Λίμνες, άμα χρειαζόταν, τις αποξεράναμε κιόλας. Βάζαμε ένα σιφόν εκεί στη Λίμνη Κορώνια και γινόταν η δουλειά. Άσχετα αν παίρναμε επιδότηση για να τη σώσουμε. Έλα τώρα, λοιπόν, τι θυμάσαι κι εσύ. Εντάξει, σε παρακαλώ. Χθες στην Καλαμαριά βρέθηκε, είχε μια παράσταση η κόρη μου στο θέατρο και δεν ήξερα ποιος κατεβαίνει, πώς και τι, δεν ξέρω καθόλου από εκεί, τίποτα. Και πέρασε αυτός που βγήκε μαζί με κάποιον άλλον τύπο και λέω έχουμε παραγγείλει, δεν κατάλαβα τι ήταν. Με λέει γεια σας, λέω έχουμε παραγγείλει. Και μετά τον είδα αυτόν τον τύπο στην τηλεόραση, ήταν ο δήμαρχος της Καλαμαριάς, αυτός ο Βασταμάνης. Την παραγγελία την παραγγελία την έφερε η κοπέλα. Έτσι, μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τα λέμε. Δεν θα βγω στις 7 και 10 και ξέρεις ποιος είμαι, αυτά δεν τα λέμε. Πήρες το bonus τώρα της συμμετοχής. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Παναγιώτη που λέει: πληροφορίες λένε πως ήρθαν και οι ψηφοφόροι της επαρχίας και ψήφισαν για τον ΠΑΟΚ. Γιατί υπάρχει και αυτό το αφήγημα, να σου εξηγήσω τι γίνεται. Λένε, ας πούμε, εκφράζονται οι φίλοι του Άρεως όσον αφορά την πληρότητα του γηπέδου της Τούμπας, ότι αυτό λαμβάνει το 100% ή τέλος πάντων γεμίζει όταν έρχονται ο κόσμος από τα μέρη εκτός Θεσσαλονίκης, διότι ο πολυεθνικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης ανήκει στο λαό του Άρεως. Ή τι σημαίνει ότι αν δεν έρθει ο Σέρεος, ο Κιλκισιώτης, ο Γιαννητσιώτης Πάουξης, δεν μπορεί να γεμίζει Τούμπα. Άρα για τις εκλογές, το ότι βγήκε ο Ζέρβας, ας πούμε, μπορεί να ήρθαν οι λεγόμενοι ετεροδημότες. Και μπορεί να ήταν έτσι, γιατί είπαμε, σχεδόν ελάχιστοι πλέον μένουν στο κέντρο της πόλης, πολλοί μένουν ορόκαστρα, πανοράματα, δεν ξέρω και εγώ πού, και έρχονται και ψηφίζουν εδώ και αποφασίζουν για δήμαρχο σε μέρος που δεν κατοικούν. Χίλια μπράβο, λέει επίσης ο φίλος μας ο Παναγιώτης, συμπληρώνει. Στον Ταχιάου κατάφερε να κάνει τη μάχη οπαδική και να χάσει σε ένα γήπεδο που έπαιζε μόνος του. Και είναι μια πραγματικότητα αυτή, διότι οι στοιχηματικές που λέμε δεν κάνουν ποτέ λάθος. Στην αρχή τον είχαν το διαφλονί και το φαβορί, γιατί ήτο ο επίσημος υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας είχε τη στήριξη, είχε το μηχανισμό του κόμματος που έρχεται και στην εξουσία. Απέναντί του είχε ένα κατακαιρματισμένο γενικότερα κέντρο αριστερό μέτωπο. Μπορούσε να πάρει πάρα πολύ άνετα την εκλογική, να κερδίσει την εκλογική αυτή μάχη, αρκεί να μην μιλούσε. Και κατάφερε μόνος του να το αναγάγει. Είναι μαθήματα για τις σχολές πολιτικών επιστημών. Μην το κάνετε. Τι δεν πρέπει να κάνεις, το πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι. Νομίζω ότι αυτό που ενόχλησε περισσότερο στη συγκεκριμένη υποψηφιότητα δεν ήταν τόσο το πρόγραμμα, όπως είπαμε, και το διακύβευμα. Γιατί λέει, ας πούμε, ότι θα ιδιωτικοποιήσει τον, την καθαριότητα. Αλλά είπαμε, αυτό είναι το κεντρικό πρόγραμμα του κόμματος, το οποίο στηρίζει την υποψηφιότητα και ο κόσμος, από ό,τι έδειξε. Πάει και το στηρίζει. Ναι, όχι. Αποδέχεται αυτές τις λογικές. Ιδιωτικοποίηση στην καθαριότητα, ιδιωτικοποίηση στα νοσοκομεία, ιδιωτικοποίηση γενικότερα. Οπότε δεν μπορείς να διαχωρίζεις τη μία από την άλλη. Αυτό που ενόχλησε, από ό,τι φαντάζομαι και συσπήρωσε όλον τον κόσμο της Θεσσαλονίκης που ψηφίζει εναντίον της συγκεκριμένης υποψηφιότητας, ήταν το ύφος. Ήταν το ύφος, ήταν ίσως η υπερβολική έτσι, σιγουριά, αυτοπεποίθηση, γενικότερα κάτι προς τα εκεί νομίζω ότι ενόχλησε περισσότερα. Και δεν γίνεται τώρα υποψήφιος δήμαρχος, ας πούμε, να βγαίνεις σαν ακροατή στα αθλητικά ραδιόφωνα, ας πούμε, να πάρει να πεις την άποψή σου. Ας πούμε, έχεις και ένα κύρος, και αυτό από τη στιγμή που θες να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, νομίζω ότι σε βλάπτει. Είναι λάθη που θα έπρεπε να, αν είχε επικοινωνιολόγους, θα έπρεπε να, αυτή τη στιγμή νομίζω, εντάξει, ούτως ή άλλως θα είχαν απολυθεί, αλλά είναι η αλφαβήτα, ας πούμε, της επικοινωνίας. Δεν τα λέω εγώ, τα λένε, να πούμε, τα πανεπιστήμια, ας πούμε, αλλά τι να ξέρουμε εμείς από αυτά. Νομίζω ότι περισσότερη κρίση έχουν, ας πούμε, οι εκπομπές εδώ των αθλητικών ραδιοφώνων, που οι περισπούδαστες που μιλάνε επί παντός επιστητού. Αλλά είναι ένα μάθημα προς ναυτιλωμένους, είναι ένα μάθημα προς επίδοξους μετέπειτα υποψηφίους, δημάρχους, τι πρέπει να αποφύγουν. Να αποφύγουν αυτού του είδους, τουλάχιστον στην δημοτική, στη δημοτική μονομαχία, να αποφύγουν την πόλωση. Γιατί δεν παίζεται μόνο Νέα Δημοκρατία, ξέρω εγώ, ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ ή οτιδήποτε. Υπάρχει, ας πούμε, και ένα θέμα ουσίας που είναι η καθημερινότητα. Και η καθημερινότητα είναι κιόλας και τον ποιο θα αντιμετωπίζει, ας πούμε, και σαν
σαν αισθητική, σαν αισθητική. Και λίγο φαίνεται ότι ο κόσμος κίνησε προς τα εκεί στον Δήμο της Θεσσαλονίκης και παραμένει έτσι σε ένα πλέγμα τέλος πάντων ανεξάρτητης αρχής. Τρόπον την ανεξάρτητης, δεν ξέρουμε αργότερα έπειτα τι μπορεί να συμβεί. Αυτά ήταν λίγα από την ανάλυση, γι' αυτό και δεν πήρε κανείς τηλέφωνο, γιατί με άφησε με έναν άφλιαρό, ήρθε ένας παφούλιας να βάλει φωτιά. Θα πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική ανάπαυλα. Συγγνώμη το ότι μιλήσαμε σοβαρά. Ποιοι είμαστε εμείς να μιλήσουμε σοβαρά? Είπαμε αφήνουμε. Μετά το διάλειμμα τέλος. Τέλος τα σοβαρά. Ναι, γιατί υπάρχουν άλλοι πολύ πιο καταρτισμένοι, ας πούμε, να μιλήσουν για τα πολιτικά. Εξάλλου τόσα καφενεία. Ταξιτζίδες, τόσοι ταξιτζίδες. Όχι, μόνο ο καθένας, ρε παιδί μου. Εντάξει. Να συνειδητεύεις τα καφενεία της ζωής. Νομίζω έχεις το κριτήριο να αντιληφθείς το τι πραγματικά θέλει η κοινωνία. Όχι, να μην υποτιμούμε. Να μην υποτιμούμε τον κόσμο του. Έτσι τον κόσμο της καθημερινότητος, να το θέσω. Λοιπόν, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4, στη δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας, στην πρώτη της εβδομάδος, εβδομάδα που πλέον ξεκινάει χωρίς μέλλον. Γιατί με κοιτάς έτσι χωρίς μέλλον? Γιατί δεν έχουμε εκλογές. Δεν έχουμε εκλογές να ασχοληθούμε. Τρόμαξα. Δεν έχουμε ποδόσφαιρα να ασχοληθούμε. Δεν έχουμε αντικείμενο εργασίας. Τα θεματάκια μας. Ποια θεματάκια μας? Δεν έχουμε καλοκαίρι να ασχοληθούμε. Κάθε μέρα βρέχει όλο και πιο πολύ. Και σήμερα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στην Σαλονικούλα μας. Δεν ανεβάζει κανένας τίποτα, παιδί μου, ούτε μια φωτογραφία από τα ίντερνετια, από παραλίες. Χθες βλέπαμε ένα θέμα στα πρωινά μεσημεριανά αυτά της Κυριακής που είχε τι ανεβάσαν οι διάσημοι από τις παραλίες. Με τα χίλια ζόρια να πάει να βγάλεις μια φωτογραφία στο Instagram, να πάρεις ένα like. Μετά πρέπει να βάλεις τη ζακετάκι, κανονικότατα. Νεφώσεις με βροχές κατά περιόδους αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ενώ από το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα καταιγίδας. Ούτε σήμερα μπανάκι, δηλαδή. Ποια μπανάκι τώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ως 3 μποφόρια. Ρωτά το ως το πρωί και προς το βράδυ θα είναι τοπικά περιορισμένη η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Θα κυμανθεί από 15 ως 24 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε καλοκαίρι. Είναι 3 του Ιούνιου. Ευτυχώς που δεν είμαστε ποδοσφαιριστές να πάμε τώρα διακοπέλια και να μας φάνε εκεί τα χιόνια. The winter is coming. Κανονικότατα. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα, λίγο να διορθώσω τον καιρό σου. Δεν είναι αλήθεια αυτό τώρα με τα βαλόμενη και τέτοια. Είναι σταθερά και ο άνεμος πολύ δυνατός, ισχυρός, 150.000 μποφότ. Θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Πού φυσάει, γιατί είμαι μέσα στο στούντιο, δεν έχω καταλάβει. Αγόρι μου, με αυτά που συμβαίνουν γύρω τώρα, μην μένει στον αέρα ως φυσικό. Δεν πιστεύω, γίνεται χάμος τώρα. Το μόνο δύο ευχάριστα έτσι γεγονότα. Κοίταξε, τώρα πρέπει την πλάγια. Δηλαδή, ο Ταχιάος πήγε να συσπυρώσει το αντιπάοκ κοινό και συσπύρωσε το ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι πήγε να κάνει. Αυτό προσπάθω να καταλάβω επικοινωνιακά. Τι πήγε να κάνει ακριβώς? Τι πήγε να συσπυρώσει? Αυτά με τις μπηχτές και τα αφήνω να εννοηθεί κάτι. Ήθελε να συσπυρώσει, κατά τη γνώμη μου, ήθελε να συσπυρώσει το αντιπάοκ. Έτσι νομίζω εγώ. Ναι. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά τι έκανε ακριβώς το αντίθετο. Τώρα δηλαδή ο ΠΑΟΞΙΣ, μέσα κι εγώ, μπορώ να λέω ότι δηλαδή είμαστε αφεντικά, ξέρεις, 60, όχι, τόσα... Αυτό δεν είναι λογική όταν μιλάμε για εκλογές. Παρόλα αυτά, είναι ένα κομμάτι που επηρεάζει. Και όπως μας είπε, ας πούμε, νωρίτερα ο φίλος μου, Τόμ, δεν έχω ψηφίσει ποτέ και πήγα και ψήφισα, ας πούμε. Μόνο και μόνο για να μην βγει ουσιαστικά, για να μην πανηγυρίζουμε, ας πούμε, και λέμε για το Ζέρβα. Ο κόσμος δεν ψήφισε τόσο το Ζέρβα, όσο ψήφισε το να μην βγει ο Ταχιάος περισσότερο. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα από πολιτικής άποψη δεν νομίζω. Μία ή άλλη και οι δύο, έτσι. Εντάξει, ναι. Καλά, και αυτό είναι πολύ. Είναι μικρό διαφορά. Ναι, είναι πολύ αναθεματικό και πολύ αφοριστικό να λέμε όλοι το ίδιο. Όλοι το ίδιο. Εντάξει, θα φανεί. Υπάρχει μια ανοχή όσον αφορά την. Μία ή άλλη, γιατί πρωτύτερα ανέφερες και κάτι, ας πούμε, εντός πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας πούμε, και των μνημονίων, ας πούμε, δεν υπάρχουν πολιτικές. Δεν περιορισμένοι και τα τέτοια. Και πολιτικά, το σημείο αναφοράς τους δεν είναι. Δηλαδή, είναι η λαϊκή δεξιά και είναι ο φιλελεύθερη του από τη μία. Δηλαδή, αυτό, εντάξει. Θα ιδιωτικοποιηθούν τα μέσα, θα ιδιωτικοποιηθούν υπηρεσίες. Εντάξει, εκεί κάπου διαφοροποιηθήκανε σε κάποια πράγματα. Εντάξει, λεπτομέρειες. Οι καταβολές είναι κοινές. Ισχύει αυτό. Αλλά τώρα, σαν παοξίδες, για να κάνουμε καλό. Εντάξει, αυτό μας έμεινε. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Ισχύει.
Αυτό και ο τέτοιος, ο άλλος εκεί πέρα, ο Πόντιος. Δηλαδή, ευτυχώς υπάρχουν πόντιοι στην Ελλάδα και θα βάλουν στο τέτοιο, θα σιάξουν και την Πελοπόννησο. Για τον Πελετίδη, λες. Ε, βέβαια. Για τον Πελετίδη, ναι. Βγήκε και αυτός συντριπτικά με ένα 70%. Καλό, αναμενόμενη ήταν η εκλογή του, νομίζω. Εντάξει, αναμενόμενη, αλλά άμα την αναλύσουμε, δηλαδή, ένα κόμμα το 5% εκπροσωπεί, έτσι. Ας πούμε στην Αχαΐα φτάνει το. Και μάλλον τον αγαπάει ο κόσμος για να βγαίνει. Μάλλον γίνεται, μπράβο, δουλειά, ναι. Γίνεται δουλειά. Μετά από μια τετραετία, πενταετία που υπήρξε και προφανώς και τετραετία, πενταετία με ρήξεις με την κεντρική πολιτική. Και με ρήξεις σημαίνει... και με πενιχρά οικονομικά μέσα όπως ο κάθε δήμος, με φθορά. Είδαμε, μπράβο, εδώ ανατροπή, πάρα πολλοί δήμαρχοι δεν ξαναβγήκανε, δεν επανεκλέγηκανε. Σε δήμους που φορούνταν σίγουροι. Ενεργοποίησε προφανώς και τον κόσμο και αυτό εδώ πέρα το εκτίμησε. Δηλαδή βλέπεις όταν υπάρχουν ρήξεις, να τα ακούνε μερικοί μερικοί, όταν υπάρχουν ρήξεις, ο κόσμος μπορεί και να ακολουθήσει άμα πιστεί. Έτσι δεν είναι. Και να ψηφίσει έξω από τα κομματικά κριτήρια, γιατί είπες, ας πούμε, προέρχεται από ένα πολιτικό χώρο ο οποίος λαμβάνει στις εκλογές ένα ποσοστό της τάξης στο 5 με 6%. Ναι. Αλλά ο κόσμος δεν ψήφισε κουκουέ. Στην Πάτρα ψήφισε προφανώς, ας πούμε, το έργο. Ψήφισε κάτι. Μπαμπή, ο κόσμος δεν είναι πρίκα και την παίρνει ο καθένας από τον πατέρα του και την κουβαλάει. Είδαμε και με το ΣΥΡΙΖΑ από το 4, όταν το πίστεψε το ΣΥΡΙΖΑ, έφτασε στο 30%. Και ας μην ξεχνάμε, μάλλον επειδή το γνωρίζουμε, επειδή είναι μακριά μας, τον Πελετίδη τον πήγανε και δικαστήρια. Ναι. Συμφέροντα της πόλης, με δυτικοποιήσεις, με κτήματα που ήθελε να παρέχει στον λαό, να κάνει πάρκα, να δώσει κοινόχρηστους χώρους. Αντιμετώπισε πάρα πολλά πράγματα από τα. Από την καθιστική ατάξη, τέλος πάντων, εκεί της πόλεως. Έτσι ακριβώς. Τέλος πάντων. Για να κλείσουμε εδώ πέρα και μην το συζητάμε για τα επόμενα δεν ξέρω πόσα χρόνια. Η πόλη είναι ασφρόμαυρη. Είμαστε τα αφεντικά της πόλης. Έγινε, φιλιά. Καλημέρα. Καλημέρα στην Γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα, κύριε Μπάμπη. Καλημέρα. Έχει δίπλα την Κατερίνα τη Βουγιούκα? Όχι, βέβαια. Έχω τη Χριστίνα. Κρίμα που δεν είναι η Κατερίνα. Τι καλός. Μπράβο, πολύ πολύ ευγενικός. Κλείς τον αρέ, κλείς τον αρέ. Έτσι, μπράβο, άκουλε. Αν είναι δυνατόν, κρίμα. Έτσι, τι κρίμα. Καλημέρα στην Γραμμούλα μας, περίμενε. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς τον. Τι κάνεις? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλους. Επίσης. Λοιπόν, ο Ταϊσάος είναι Μπάμπη, δεν υπολόγισε καλά τα κουκιά. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπόρεσε να κρύψει και τα αντιπαοξίδικα αισθήματά του. Γιατί όταν βγαίνεις και μιλάς έτσι, δεν είναι μόνο προσωπική σου άποψη, θα έχεις και μια άποψη πιο κεντρική για μένα. Να σου πω κάτι, όταν περισσότερο είχε αντιλαϊκά αισθήματα παρά αντιπαοξίδικα, διότι και, μένουμε μόνο στον ΠΑΟΚ. Και αντιλαϊκά. Όταν βγαίνεις και κάνεις δήλωση, θα αποτρέψουμε από το να μετακινούνται οι άνεργοι δωρεάν με τον ΟΑΣΤ και... Ταυτόχρονα επεκτείνεις αυτή τη σκέψη σου λέγοντας ότι δεν έχουν καμιά δουλειά. Δεν έχουν λεφτά, είναι κάτι που να πάνε, ας πούμε. Δείχνει, ας πούμε, μια έχθρα, ας πούμε, προς μια τάξη στην οποία δεν ανήκεις. Ανήκεις σε μια άλλη τάξη. Γιατί υπάρχει και ένα ταξικό ζήτημα, όσο και να μας αρέσει να το λέμε. Προέκες από μια οικογένεια, ας πούμε, περισπούδαστη της πόλεως, από ένα κατεστημένο της πόλης. Και φέρεσαι και ως προς τις απλές τις λαϊκές τις μάζες, εχθρικά. Επειδή άκουσα και τη συνέντευξή του, ας το πούμε, μαζί με τον Τζέβρα στο Open, και βγήκε σε ένα ραδιόφωνο, σε μια εκπομπή βραδινή, το άκουσα και αυτό. Καλά, εντάξει, το να προσπαθείς να μπαλώσεις αυτά που λες, θα κάνεις χειρότερα από αυτό. Ναι, γι' αυτό λέω ότι επικοινωνιακά το χειρίστηκε εντελώς λαθασμένα. Τραγικά θα έλεγα. Ναι, μόνος του το έχασε. Έτσι. Από εκεί και πέρα, να σπηράζουν μέχρι και σημαίες στο Δημαρχείο που συγκόλυκα για ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο και να αξιολογούν ακόμα και αυτά, εντάξει, θα πληρώσει την ύφη και την πλήρωσε και την πλήρωσε ακριβά, νομίζω. Δηλαδή, παραδοσιακά ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι ένας Δήμος με μεγάλα τζάκια που βγάζει στη δεξιά. Νομίζω είναι πρώτη φορά που χάνεται ο Δήμος. Εντάξει, ας πούμε από ανεξάρτητο. Γιατί και στην περίπτωση του Μπουτάρη, ανεξάρτητος ήταν ο Μπουτάρης, δεν είχε την στήριξη, την ανοχή, τέλος πάντων, κάποιο κομμάτι, αλλά δεν προερχόταν από κανέναν.
συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Πάντως το ξέρω, αλλά αυτό το πιστεύω, είναι νέος, με φρέσκες ιδέες, εγώ τους νέους ανθρώπους τους πιστεύω. Εντάξει, μένει να δούμε τι θα κάνει. Ναι, καλά, δεν πρέπει να υπάρχουν οπαδικά, δεν πρέπει να υπάρχουν πάντως. Απλά όταν φτάνει τόσο πολύ να προκαλεί κάποιος, εντάξει, το πρέπει άλλος διαφορετικά. Ο Ζέρβας βγήκε και δήλωσε ότι θα μειώσω κατά 50% τα δημοτικά τέλη, κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί. Εκ των πραγμάτων. Ήταν μια λαϊκίστικη δήλωση. Μια λαϊκίστικη δήλωση. Αυτά είναι δύσκολα συμβούλια και δεν ξέρω και κατά πόσο μπορούν να περάσουν από τα δημοτικά συμβούλια. Να σου πω την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι Σπύρος πέρα... θα φανεί και την επόμενη μέρα, διότι για να σχηματίσεις, ας πούμε, μια πλειοψηφία πρέπει να συνεργαστείς με πολλούς από τους υπόλοιπους εκλεγέντες. Εκλεχθέντες. Όπως είπε ο ίδιος, να συνθέσεις, έτσι. Όχι να συνεργαστείς, θα κάνεις συνθέσεις. Ή τι σημαίνει ότι θα μοιράσει αντιδημαρχίες. Αντιδημαρχία δεν ξέρω ότι θα είναι αντιδημαρχία Ορφανός, Νοτοπούλου, Βούγιας, Ψωμιάδης. Κάτι που φαίνεται ότι η πλευρά του Ταχιάου δεν επιδίωξε καν τη σύμπλευση και με τις υπόλοιπες πλευρές. Βγήκε ήταν μεγάλο λάθος. Ναι. Όχι, γενικά. Εγώ τόσο σιγουριά. Ναι, τη σιγουριά. Υφολογικά θεωρώ ότι ιτήθηκε η πλευρά Ταχιάου. Πάντως με μεγάλο ποσοστό, έτσι. Μεγάλο ποσοστό και μεγάλη ανατροπή, διότι ο Ζέρβας δεν παίρνονταν στο 9, πεσούταν στο 12, στο 15. και το είπα την προηγούμενη Δευτέρα, ήταν στο 2, πάλι φαβορή ήταν ο Ταχιάος όταν ξεκίνησε η εβδομάδα. Αλλά ξαφνικά μέσα σε μια μέρα ανατραπήκαν όλα. Το χάσε εκεί κοινωνιακά πάρα πολύ ο Ταχιάος. Καλά να πάθει του, εφόσον επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Καλύτερα που δεν βγήκε, θα έλεγα. Ναι, ναι. Θα είχαμε πολύ περισσότερα προβλήματα. Μα ναι, αυτό σου λέω ότι ο κόσμος, ερμηνεύοντας εγώ το αποτέλεσμα, ο κόσμος ψήφισε περισσότερο ποιον δεν θέλει. Όχι τόσο ποιον θέλει. Ποιον δεν θέλει. Ακριβώς, ποιον δεν θέλει. Γιατί αν ήθελε τόσο πολύ τον Ζέρβα, προφανώς από την πρώτη Κυριακή θα είχε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Αλλά ήταν πολύ μοιρασμένα. Οριακά μπήκε σχετικά και ο Ζέρβας, ας πούμε, μέσα στην δεύτερη Κυριακή. Έγινε. Σε φιλούμε. Καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, είναι δίπλα σου Χριστίνα, το καλύτερο κορίτσι. Παλιό γλυφτράκι. Λοιπόν, Σλάιμερ στα γερμανικά. Σλάιμερ. Λοιπόν, να σε ρωτήσω, ο Μπακογλίδης βγήκε στην Καλαμαριά? Όχι. Ποιος βγήκε? Βγήκε, τα λέγαμε πριν, τώρα πάλι με θες να... πες μου για την Καλαμαριά, Γενικά κάποια στην Καλαμαριά που κάμισε σουρά. Ο Δαρδαμανέλης βγήκε στην Καλαμαριά. Όχι ρε φίλε, με τι ποσοστό? Με 57,65%. Ότι το έπαιζε στοίχημα. Όχι ρε φίλε, όχι, και δεν βγήκε ο Μπακογλίδης τώρα, πλάκα κάνει. Άκου τώρα ενδιαφέρον τώρα. Γιατί, μένεις Καλαμαριά? Όχι, μια Φιλαδέλφια και βγήκε ο Φόρος. Όχι, έχω γυναίκα από την Καλαμαριά, έχει και σπίτι, στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Πώς το λέει, και κάποια στην Καλαμαριά που κάμισε ο Μουράβη. Ναι, Καλαμαριά, ο Πόντο ζει. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Να σε ρωτήσω, περίμενε. Ναι, δεν τα λες όλα, να σε ρωτήσω. Θα τα λες από την αρχή. Περίμενε. Συγχαρητήρια στο Κοκοράκι, το Λιβερπουλάκι. Αλλά του χρόνου έχω Άγιαξ. Από τον Άγιαξ τρεις παίχτες θα στο πάρω. Και όταν θα έρθει στο Καμπνού, θα γονατίσει. Θα γονατίσει στο Καμπνού. 7 θα φας. 6 το Παγιπαρί. 6 Παρί. Πώς έγραψε, φέτος, 4, ντότι, άντε γεια. Έτσι, αχ, τι ωραία, το ευχαριστήθηκα. Τι είναι και εσύ, μόνος για τον κόβεις το Λευτέρια, τον κόβω και εγώ. Άκου να βγει τώρα που θα δώσει στην Μπαρτσελόνα να μιλήσει φέτος για τη Λίβερπουλ. Πού φάγε τον Ντόρτ, το ξυγυρισμένο. Τολμάς και μιλάς. Καλημέρα στη γραμμούλα. Yes, Bobby. Καλημέρα. Yes, Bobby. Καλημέρα. Ναι, yes, μ' ακούς? Σ' ακούω, βεβαίως. Ναι, εντάξει, αυτά που λες. Ήταν δηλαδή το εξής παράδοξο. Από τις δύο μεγάλες φορές, αν βγάλεις την Αθήνα, έχασε η Νέα Δημοκρατία από ανεξάρτητους, που μιλάω για τον Μόραλ στον Πειραιά που ήταν ανεξάρτητος. Εντάξει, τώρα στον Πειραιά, ναι, δηλαδή, και για τον... γιατί και ο Μόραλης, και ανεξάρτητος, ναι. Πιστεύω ότι ο Ζέρβαρ και τον πρώτο γύρο, αν δεν είχε... και τον ορφανό αντίπαλο θα έχει περισσότερο ποσοστό. Καλά, εντάξει, οκ. Δηλαδή, δηλαδή η ένωση Ζέρβαρο ορφανού δεν υπολόγισε ο Ταχιάος. Εκεί πιστεύω την πάτησε. Ίσως ότι ναι. Γιατί άμα πιάσει την ένωση των δύο των πρωτογύρων πρέπει να ήταν μαζί. Και οι στοιχηματικές, ας πούμε, δίνανε ότι γνωρίζοντας ότι
ο Ορφανός προέρχεται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας και ουσιαστικά η δεξαμενή είναι ναι, η ίδια. Ναι, αλλά δεν υπολογίζουν ότι... το άλλο με τις δηλώσεις όπως είπες τον επικοινωνιολόγο. Με βάση τα exit polls και την μετακίνηση των ψηφοφόρων που είδαμε έτσι ένα στατιστικό, όλοι οι ψηφοφόροι ακόμα και του Ψωμιάδη στραφήκανε στην υποψηφιότητα Ζέρβα. Ο ναι, Τακιάος δεν άντλησε από πουθενά ψήφους, από καμία υποψηφιότητα. Ναι, έτυχε. Δηλαδή δεν υπολόγισε ότι του Ορφανού με τις δηλώσεις που είχε κάνει θα πάνε προ τον Ζέρβα. Δεν τον υπολόγισε καλά. Mm-hmm. Και έτσι υπέστη ήταν πολύ σημαντικό λάθος. Σφοδρείτε καλά. Βέβαια στον Πειραιά είπαμε υποψηφιότητα. Οκ, okay, ναι, μένει η Νέα Δημοκρατία κατέβασε υποψήφιο επίσημα, αλλά οκ. Okay. Εντάξει, αλλά δεν... είπαμε και οι τρεις ήταν αυτοί οι τρεις ναι. και οι τρεις ήταν από το χώρο της Δημοκρατίας. Ναι, και στον Πειραιά, ας πούμε, και στον Πειραιά και στην Πάτρα, ας πούμε, που είναι πολύ μεγάλος ναι, δήμος. Και στον Πειραιά ήταν βάλε και το Περιστέρι. Πάει από το χώρο της Δημοκρατίας και οι δύο. Η ΙΤΑ, του Ταχιάου αποκτάει μεγαλύτερες διαστάσεις, διότι όπως προείπαμε είναι σε μια συγκύρια. Όπου όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης σαρώνει. Έχει 9-10%. Δηλαδή πάει με αυτόματο πιλότο πλέον. Μπλε είναι και ο εντάξει, ναι, προς τα εκεί. Δηλαδή σχεδόν μπλε, δηλαδή. Είχε δηλαδή η Νέα Δημοκρατία τρεις υποψηφίες, άμα βάλεις και τον Ορφανό. Μάλιστα. Ορφανό, δηλαδή είχε δηλαδή, όλοι. Δεν υπήρχε για μένα υποψηφίος και την πρώτη Κυριακή στο Δήμο Θεσσαλονίκης από άλλο, από άλλο κόμμα και ο Φινοτοπούλου. Όλοι ήταν μπλε. Ναι, και ο Βούγιας ήταν στο πιο κάτω. Ήταν ο Ορφανός και ο Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Έγινε. Σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Όπα. Καλημέρα. Καλημέρα. Και εδώ δεν μας το... μας το περίμενε και ο φίλος. Ας το τα υπολευτές κι άλλο. Τι να πει πια. Τι να πει πια. Βάλε να τον ξανακλείσουμε. Ωραία. Ναι, μία, εγώ μία έτσι. Σ' αρέσει να κλείσει τον κόσμο. Μ' αρέσει, ναι, ναι, ναι. Θα μιλήσουμε για μπαλίτσα να πούμε και καταλήξαμε να μιλάμε για ποδοσφαιρικά. Για τα πολιτικά. Για τα πολιτικά σας να πούμε κουράσατε. Για Λίβερπουλ δεν είπαμε τίποτα κιόλας. Τι να πεις. Τι να πεις. Ήταν και λίγο σούπα ο τελικός. Τον περιμέναμε. Η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετικό και ξεκίνησε με τις... Ξεκίνησε λες τώρα θα γίνει ματσάρα. Ματσάρα έτσι. Με γκολ στο δεύτερο λεπτό. Λίγο αμφισβητούμενο όσον αφορά το αν ήταν πέναλτι. Ρε ορισμός του πέναλτι. Έτσι ακριβώς. Αλλά γενικότερα λίγα πραγματάκια και η Τότεναμ την περιμέναμε πιο δραστήρια. Η Λίβερπουλ το χειρίστηκε πάρα πολύ. Έξω, μια χαρά μου άρεσε. Έπαιζε. Άρε παλάθο φάτσα. Ναι Τότεναμ ήταν λίγο... Αμυντικά. Μπράβο, παιδί μου. Έτσι. Τα λέω καλά. Τα λέω, θα εξηγήσει πάρα πολύ ωραία. Οπότε δίκαιη η επικράτηση της Λίβερπουλ. Κατέκτησε το έκτο κύπελο πρωταθλητριών in Champions League και σκόρπισε χαρά εδώ στους απανταχού φιλάθλητης στην επικράτεια που είμαστε οι περισσότεροι. Όλη η Ελλάδα είναι κόκκινη. Όλη η Ελλάδα είναι κορμοράνη. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Οπότε θα μιλάω για τη Λίβερπουλ. Θα παίρνω τηλέφωνο. Κανονικά. Λοιπόν, Χριστίνα. Ναι. Η Φούντα Αγρινίου κατέβηκε τίποτα στις εκλογές. Η ποια? Η Φούντα Αγρινίου. Φούντα Αγρινίου. Τι είναι αυτό? Ε, πολιτικός. Α, επειδή δεν είπα το μικρό της. Η Νίκη Φούντα. Νίκη Φούντα κατέβαινε. Καλέ, δεν είμαι από τα Αγρίνιο. Από την Καλαμάτα είναι. Αλλά κατάλαβα το συνειρμό. Μπερδεύσαμε τις ποικιλίες. Εντάξει, ένα λάθος. Ξέχασα, είστε με τους λαλαγκίτες. Ξέρεις τι είναι το λαλάγκι? Ορίστε. Ξέρεις τι είναι το λαλάγκι? Έχω μείνει 40 μέρες στην Κυπαριστία, στο κάμπινγκ για την Κελώνα. Αλήθεια! Ναι, wow. Τώρα μην μου πείτε, το 97, κάτι τέτοιο. Ακόμα δεν είχε χελώνες. Τα δάκια ήταν οι χελώνες. Ναι. Λοιπόν, και επειδή πιάσαμε τα πολιτικά, να πω ότι όπως βλέπω μπορεί να γυρίσει κιόλας. Έχει ένα κρυφό χαρτί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο είναι αυτό? Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως κάνει ο κάθε... Δηλαδή όπως αυτοκτόνησε ο Ταχιάος με τις δηλώσεις του... Δύσκολα. Ότι... Δύσκολα. 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 Γιατί... Τώρα έκοψε τις δηλώσεις σου, Μητσοτάκης. Έχει κόψει τις δηλώσεις από ότι δεν βγαίνει κανένας. Ναι. Και ένα δεύτερο. Εκεί πόνταρε. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να κάνει τις ευρωεκλογές να τις κάνει επί προσωπικού, προβάλλοντας το πύρο Τσίπρας όλο πάνω του και προσπαθώντας να πλήξουν την εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη με την συνολική παρουσία του, πράγμα το οποίο απέδωσε τα αντίθετα.
Τώρα που το λες έχεις δίκιο και τον Άδωνη ακόμα το βλέπω χαμηλωμένο. Τίποτα. Δηλαδή. Χτες ήταν πάλι στα κανάλια και δεν μιλούσε. Εγώ λέω, δεν λέω τίποτα ούτε για το κοινάλ, χωρίς, ούτε τίποτα. Άδωνης χωρίς τη ρίδα, μακαρόνια χωρίς τυρί και σάλτσα. Έτσι. Αυτό σου λέω. Βάλανε μια χαρά το χειρίζονται και δείξανε ότι έχουν αντανακλαστικά στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί που δεν το περίμενε και πολλοί κόσμος. Γι' αυτό σου λέω. Τώρα θα μου πεις. Έχουμε ένα μήνα μπροστά μας, πολλά μπορεί να συμβούνε. Τους είπανε συγκρατηθείτε ένα μήνα. Συγκρατηθείτε, μη χαιρετάτε τις κούκλες. Ναι. Έγινε, τσάω, τσάω, τσάω. Γιατί και αυτό ήταν ένα στοιχείο. Λέγανε πολλοί, ας πούμε, ότι θα πλήξουν την... Θα παρουσιάσουν, ας πούμε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Καφατζίο στο άλλο, αλλά φαίνεται ότι ο κόσμος δεν κοιτάει, ας πούμε, το προκείμενο. Δεν κοιτάει, ρε παιδί μου, έτσι μια... Απλή εικόνα. Τι κοιτάει το πρόγραμμα. Κοιτάει, κοιτάει το πρόγραμμα ο κόσμος. Ξεκάθαρα. Από τη στιγμή που επιλέγει, ας πούμε, με τόσο ισχυρό προβάδισμα να δώσει την εξουσία στην Νέα Δημοκρατία, ασφαλώς και αντιλαμβάνεται ότι συμπλέει και ότι εκφράζεται μέσα από ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, φαντάζομαι, στην παρούσα φάση. Την προηγούμενη τετραετία εκφραζόταν μέσα από το πρόγραμμα του. Θα ασκήσουμε μνημόνια. Κάνουμε το ένα, κάνουμε το άλλο. Τώρα σου λέει τα σκίσαμε τα μνημόνια. Πάμε να τα ξαναφέρουμε. Ενδεχομένως, ας πούμε. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε μια τελευταία διαφημιστική ανάπαυλα. 7 και 32 πρώτα λεπτά. Και θα επιστρέψουμε εδώ με ένα τελευταίο δυναμικό 20 λεπτάκι. Κουτσαρεμένο, μισά ώρα και αυτά που λες. Ναι, κουτσαρεμένο, το άμα θες. Εντάξει, ήταν τόσο μάπα το εδώ που τα λέμε ο τελικός. Ουδής ασχολείται. Αλλά είναι και τόσοι αντιλευρυπουλιανοί, οι οποίοι αν το χάναμε θα βγαίνανε και θα κελαϊδούσανε. Και τώρα κοκοκό να πούμε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Μιχάλη, πάρε κανένα τηλέφωνο. Κοκοκό σαν τον Πετινό της Τότεναμ. Ας τα πω εγώ. Λοιπόν, μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 για πες τι λέω που μου έχεις πει ότι όλα είναι δεδομένα όταν βγαίνω στο τελευταίο περίπου μισά ώρα. Περίπου μισά ώρα και κουτζουρεμένο. Γραφικό θα είναι και τα ίδια. Περίμενα πάμε μπροστά. Καινούργια είναι καινούργια. 7 και 40 πρώτα λεπτά καλημερίζουμε τον κόσμο που τώρα προσθέτει στην παρεούλα μας. Έστω για αυτό το μικρό διάστημα όμως μπορεί να είναι αρκετό για να αλλάξει τους συσχετισμούς όσον αφορά την παράσταση νίκης του λόγω επειδή είναι η ενσωμάτωση. Δεν πρέπει να υποτιμούμε κανέναν ακροατή που μπορεί να μας ακούσει έστω και για 5 λεπτάκια. Λέγω ότι θέλεις. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς τον να τον πρωταθλητή Ευρώπης. Λοιπόν, είχα πει Μπάμπη φίλε μου ότι όλη τη χρονιά η Λίβερπουλ αγωνιστικά ήταν πάρα πολύ καλή. Κάποια παιχνίδια βέβαια δεν ήταν τόσο καλή, αλλά αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες, σε όλο τον κόσμο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και ήταν κρίμα να πληρώσει εκείνο το μικρό αριθμό αγώνων που δεν ήταν καλή. Το πλήρωσε όμως, έχασε το πρωτάθλημα. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορούσε να μην πάρει κάτι αυτή η ομάδα. Δεν μπορούσε, δεν γινόταν, έπαιζε πολύ καλά. Ήταν πάρα πολύ καλή. Έχασε, θα είχαν ένα πρωτάθλημα... Έχασε για ένα βαθμό, 97 βαθμούς ρε φίλε. Σε σύνολο 114 ή 114 νομίζω, 97 βαθμούς. Και όμως δεν πήρε το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, το Champions League ήταν κρίμα. Τώρα, όσο για το τελικό, τελικά αποδεικνύεται ότι είναι δύσκολο να διαχειριστείς ένα παιχνίδι όταν προηγείσαι γρήγορα. Η Liverpool έπαιζε με το μαχαίρι, με άγχος, το φαινόταν αυτό, η ομάδα έπαιζε με άγχος. Έπρεπε να τα χειριστεί το αποτέλεσμα και αν σε περίπτωση το έχανε, τότε σίγουρα η κριτική και η τέτοια θα πήγαινε κάπου αλλού. Ναι, αλλά δεν κινδύνεψε, δηλαδή δεν είναι ότι τότε να μάσκησε καμία τρομερή πίεση. Όχι, δεν είναι. Τότε να μην ήταν αυτή. Εγώ την έχω δει και σε άλλα μάτς, και στην Αγγλία και στην Ευρώπη. Αυτή είναι, ρε φίλε, μέχρι εκεί είναι οι δυνατότητές της. Μέχρι εκεί δεν έχει παραπάνω. Αλλά ήταν παρόλα αυτά μου άρεσε, ήταν καλή, το προσπάθησε, δεν ήτανε... Το μάτς δεν ήταν καλό όμως. Όχι, δεν ήταν καλό. Δεν ήταν καλό. Όχι. Και εγώ με έπιασαν τα νεύρα μου. Κάποια στιγμή έβλεπα την ομάδα, την Λίβερπουλ σχεδόν να σέρνεται στο γήπεδο και με έπιασαν τα νεύρα μου. Λέω δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, κάτι πρέπει να γίνει, να δείξει, να παίξει, να κάνει, μπορούσε. Και τελικά κόντρα στη ροή του αγώνα ήρθε και το 0-2 και εκεί τελείωσαν τα πράγματα. Και πάμε λοιπόν, για άλλα, πάμε και για του χρόνου. Πάμε για του χρόνου. Από ό,τι φαίνεται η ομάδα θα ενισχυθεί σε πολύ συγκεκριμένες θέσεις.
Διαβάζω, έρχονται τα μηνύματα από την Αγγλία. Και επιτέλους ο Κλοπ πήρε και ένα τρόπαιο. Ναι, λοιπόν, ο Λούζερ. Έτσι. Και κάτι για τις εκλογές. Βεβαίως. Δώστε μου μια εξήγηση, αν μπορείτε. Βγήκε αυτός που, βγαίνει αυτός που βγαίνει. Ναι. Οι υπόλοιποι, γιατί πανηγυρίζουν? Ποιοι είναι οι υπόλοιποι? Ο κόσμος που πανηγυρίζει εκεί, γιατί πανηγυρίζει? Εντάξει, γιατί κάτι περιμένει ο καθένας από την πλευρά του. Άλλο σε επίπεδο πολιτικής, άλλο σε επίπεδο προσωπικής, ας πούμε, έτσι, ανέλυξης. Αυτό μόνο στην Ελλάδα γίνεται. Έτσι, έτσι. Έγινε, σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Για να δούμε, γραμμούλα μας περίμενε. Μπαμπή, από, από τον Πλαταμόνα μέχρι την Αλεξανδρούπολη, ναι, που είχα πάει τώρα διακοπές. Μόνο στον Πλαταμόνα με βάλανε με το κουταβάκι μου τη Φανιντέ στο ξενοδοχείο. Το πρωί πάω να μαζέψω τα πράγματα, τσακώνομαι με τη γειτόνισσα και η γειτόνισσα κάτι έγινε και ένας πανικός, παρήγονας για αστυνομία, τέλος πάντων δεν ήρθε. Όπως βάζω τα πράγματα, Μπάμπη, μέσα, ξεχνάω το κουταβάκι, είναι δύο μήνων, το ξέρεις το Φανιντέ, ναι, το είδα. Το ξεχνάω το κουταβάκι, σηκώνομαι, φεύγω. Ωραίος φιλόσος. Το ξέχασε, βρε. Κάνω λεπτοκαριά, ναι, κάνω στη λεπτοκαριά. Στη λεπτοκαριά κάνω δεξιάλο. Μαλάκα, λέω, πού είναι το σκυλάκι. Εντάξει, βέβαια. Άμα σου λέγω κλείστονε. Ναι, εντάξει. Κανονικά θα πρέπει να πω δεν υιοθετούμε. Καλά, δεν υιοθετούμε, αλλά και υιοθετούμε λίγο στο χαρακτηρισμό όπως το λέω αυτό. Αλλά ναι, ναι, τα κλαστικά μας ήταν ξεκάθαρα. Πάει το κουταβάκι. Πάει το κουταβάκι. Ωραίος φιλόσος, ξέχασε να πω το κουταβάκι. Θα χαίρετε το κουταβάκι, μπορεί και να χαίρετε. Καλημέρα, τι τραβάει. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας και εκεί. Καλημέρα στη γραμμούλα. Γυρνάω που λες πίσω, γυρνάω που λες πίσω, Μπάμπη, και βλέπω το σκυλάκι και μου το δίνει ο ξενοδόχος. Και ήταν ένας ταξιτζής και ακούει την ιστορία και μου λέει, παιδί μου, λέει, εγώ είχα ξεχάσει τη γυναίκα μου. Πολύ καλό, πολύ καλό. Σε περλής, πως σε περλής ήταν. Ο Μάρκος, θα λυνόμαστε στα γέλια. Εν τω μεταξύ τον κλείνεις, παίρνει και είναι σαν να μην τον έκλεισες ποτέ, συνεχίζει ακριβώς από εκεί που σταματήσει. Αυτό ρε φίλε, υπάρχει πρόγραμμα, υπάρχει πρόγραμμα στις δηλώσεις, προγραμματικές δηλώσεις. Μεγάλη δήλωση Σίας Κοσιόνη, βέβαια, που με ρώτησε. Η πρώτη κυρία, για πες. Η πρώτη κυρία των Αθηνών, που λέει, ως άνθρωπος, λέει, ως σύζυγος, χαίρομαι, ως δημοσιογράφος όμως για την εκλογή του Κώστα Μπακογιάννη. Ως δημοσιογράφος όμως τον περιμένω στη γωνία. Σίγουρα. Τώρα να είσαι μέσα στο Μητσοτακέικο, όλοι έχουν από ένα αξίωμα. Κανονικά, βουλευτής, δήμαρχος, μέλλον πρωθυπουργός. Σηκώνεις το πρωί, ένα καφέ ποιος θα σου κάνει? Όλοι κάτι θα πει, όλοι έχουν. Εγώ θα κάνω τώρα στον δήμαρχο, θα λέω άλλο στον πρωθυπουργό, θα στη βουλευτή. Τέτοια. Η καημένη Σία θα τα. Το τραβάει όλα. Το τραβάει όλα. Γιατί τελειώνει από το Sky, έχει σταματήσει πλέον. Ναι, ναι, νομίζω σταματάει. Κάτι τέτοιο. Ναι. Ως πρώτη κυρία δεν μπορεί να. Δεν ξέρω. Εντάξει. Μπορεί να δουλεύει. Παιδί μου, ετοιμάζεται και για πρωθυπουργού. Εντάξει, σωστό και αυτό. Ναι, όχι. Η κυρία πρωθυπουργού μπορεί τώρα. Μέλουσα, μέλουσα. Εντάξει, ρε παιδί μου, σε 15 χρόνια νομίζω θα. Θα συζητάμε. Τι θα κάνει δηλαδή. Ως κυρία του Πρωθυπουργού, θα περιμένει στη γωνία του Πρωθυπουργού. Τώρα, άμα σταματήσει. Θα κάνει καφέδες σε όλους τους τέτοιους εκεί στο σπίτι. Δηλαδή θα πηγαίνουν τώρα διακοπές, θα ξυνήσουν αυτά συμβαίνουν στο εξοχικό. Θα σηκωθεί τώρα να κάνει καφέ. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Yeah. Εντάξει, έχει διατελέσει υπουργός εξωτερικών, δήμαρχος, τον Ατάλ. Αυτά δεν γίνεται να κάνει τώρα τον καφέ. Είναι και. Μητέρα του η πεθερά, η πεθερά. Είναι δυνατόν να σηκωθεί η πεθερά. Θα κάνει ο θείος καφέ. Πρωθυπουργός, άνθρωπος έρχεται αύριο μεθαύριο. Θα κάνει τώρα ο δήμαρχος. Είναι δυνατόν να ντρούλησε, κουράστηκε αυτό και τέτοια. Οπότε καημένη Σία όλα εκεί. Καλοκαίρι, πεθερικά, ανήψια αυτά που θα κάνει. Το πάτησε. Παιδί θα έχει να ταΐζει. Το παιδί το βάζει τίποτα. Υποψήφιος. Δεν θα κατέβει κιόλας. Μεγάλος, εξεπετάχτηκε. Δεν ξεπετάχτηκε. Δεν 4-5 να βάλει. Στον υπηαγωγείο. 4-5 καλέ, τώρα δεν το κάνω. Τώρα δεν ξέρω. Φέτος το κάνω. Υποψήφιος στο βερφονιπιακό σταθμό. Εννοείται. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Μπαμπίνο, σε λίγο καιρό θα σηκώνονται όλοι αυτοί το πρωί, το Μητσοτακέικο εκεί πέρα, και θα είναι ένα άτυπο υπουργικό συμβούλιο. Εννοείται. Στις διακοπές θα κάνουν και μια τηλεδιάσκεψη με τον Κουμπάρο. Ναι, εντάξει, ναι. Σωστό και αυτό, ναι. Αλλά έχουμε πολλούς κουμπάρους. Θυμόμαστε ότι ο πρεσβύτερος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης φημιζόταν για τα βαφτιστήρια του. Ναι, θυμιζότανε. Βέβαια, όλα τα βαφτιστήρια δεν έχουν το Δήμο Πειραιά. Μάλιστα. Ένα βαφτιστήριο εκεί πέρα. Α, ο Μόραλης είναι βαφτιστήριο. Όχι, ρε παιδί μου, υπάρχει μια. Η Ντόρα Μπακογιάννη είναι κουμπάρα του. Του Βαγγέλη Μαρινάκη. Αυτό.
Εντάξει, δεν σημαίνει τίποτα απολύτως αυτό. Τίποτα απολύτως. Εννοείται. Θα ξεκινάει λοιπόν το Υπουργικό Συμβούλιο από το σπίτι. Τώρα το καφέ. Πού να τα έχουν εκεί πέρα στον κήπο, θα πίνουν το καφεδάκι. Ναι, ναι. Τι δύσκολα όμως. Πόσες ευθύνες έχει αυτό το σπίτι. Συν τα ψώνια. Που έχεις να πάρεις. Άσε τώρα. Καημένη σειρά θα τα τραβήξει όλα. Εγώ σας τα λέω. Να δείτε. Έγινε. Σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Είμαι στους Στρακομακεδόνες στην Πάρνηθα με τη Φανιτέ, το σκυλάκι μου και πίνουμε γουακαμόλε. Μάλιστα. Καλά να περάσετε. Καλά περάσετε, βαρέθηκα ήδη. Α, είπαμε μία τέτοια, μία αυτό. Πόπο, νιώθω τώρα μια στενοχωρία για τη Σία τώρα ξαφνικά. Είδες. Αυτά. Πόπο, δεν τα είχα σκεφτεί. Τα έχει σκεφτεί κανένας από τα βλέπει μόνο το προκείμενο. Με βλέπει μόνο τα φαντεζή στοιχεία σου. Με βλέπει μόνο τις εξουσίες μου, τα λοιπά. Αλλά από πίσω τι κρύβεται. Άστα να πάνε, άστα να πάνε. Δράμα, δράμα. Δράμα, τόσο καλοί άνθρωποι με ένα τόσο μεγάλο δράμα. Τώρα που άκουσε την ιστορία του, θα ψηφίσει. Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Γιατί πάμε μου, καλημέρα. Καλώς το καλημέρα το Φωτιάδη μου. Να το. Τι Γιάννη Χριστίνα μου, καλημέρα. Γιατί δράμα πάμε μου, γιατί αγόρι μου. Δράμα. Επειδή η Σία θα αρχίσει να τον έχει στη γωνία. Στη γωνία θα τον έχει, μην τον Βέβαια, στη γωνία, αφού το είπε χθες. Ναι. Εντάξει, ναι. Και ξέρεις πόσο δύσκολο είναι. Τι εννοεί, έχει πολύ δίκιο. Άντε να κάνει σκουπίδια στο Δήμο Αθηναίων. Ναι. Και η πλάκα πιάνει, θα έρχονται και θα τη λένε τα παράπονα, θα τη στέλνουν και ραβασάκια και θα τη λένε, ξέρεις, δεν έκανε να στείλει το να το χαρτάκι να το πάτε εκεί πέρα. Θα έχει και αυτό το πρόβλημα η Σία τώρα. Έτσι, έτσι, πολλά πρόβλημα. Τι λέει, πού είμαστε, πώς είμαστε. Καλά, Παύλη μου. Χθες είδα και το μάτς προχθές. Το είδες, μεγάλη Λεβερπουλάρα. Έκανε, να πω και κάτι, ας πούμε, τώρα να πω και λίγο. Να πεις. Πέντε καλές επεμβάσεις έκανε ο τερματοφύλακας στη Λίβερπουλ. Βέβαια, MVP, τερματοφυλακάρα. Αυτό άμα έπαιρνα και δεν έχει να δει τις επεμβάσεις τέτοια, θα ήταν γύρω στα. Πέρυσι δεν είχαμε τερματοφύλακα και φάγαμε τρίμπαλο. Αν είχαμε το συγκεκριμένο πέρυσι, θα το παίρναμε. Καλός, πολύ καλός. Βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, αυτά γορού μου, ο Φούρνανς τι γίνεται. Καλά, τώρα ξύπνησες. Πού αγύρισες. Ναι, είχα και τον παππού, τι να κάνουμε. Κάνουμε και περίθαψη από παππού. Και κάποια στιγμή μπορεί να βγω να σε πω για κάτι σακούλες, ξέρεις κάτι ψώνια που είναι, να μπορέσουμε και να τα δώσουμε. Ορίστε. Τι εννοείς σακούλες, ψώνια. Καμία οικογένεια. Δίνουνε ρε. Ναι, ρε παιδί, μακαρόνια, αυτά που είναι. Βεβαίως, για τέτοιου σκοπούς. Αν μπορούμε και το κάνουμε αυτό, βαβί. Εννοείται. Είναι από εδώ το κοινικό παντοπολείο που δίνουν αυτοί εδώ πέρα. Μάλιστα. Εννοείται. Για σήμερα θα πάω να δω και κάτι χαρτιά που είναι για αυτά. Αγόρι μου, δες. Αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, σε επόμενες εκλογές θα κατεβείς. Τέτοιοι άνθρωποι έπρεπε να μας κυβερνάνε. Τέτοιοι άνθρωποι έπρεπε να μας κυβερνάνε. Εννοείται. Έπρεπε να κατεβείς. Υποψήφιος. Και εντάξει, και στη Λίβερπουλ δεν έχουμε τίποτα άλλο. Αύριο τα θεματάκια μας. Σήμερα έτσι. Ναι, αύριο τα θεματάκια μας που θα αρχίσει να κοπάζει όλο το πράγμα. Έτσι. Ο Κλειωμένη βγήκε. Βγήκε στο ξεκίνημα. Βγήκε στο ξεκίνημα. Τι καψούρα με το ρουβάρι. Εντάξει. Πού να βγαίνε και σύμβουλο. Ωραία, δεν έχει ανάγκη ο Σάκης. Ο Σάκης είναι νικητής της καρδιάς μας. Τελείωσε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλημέρα. Περιεκτικός Φωτιάδης, την επομένη των εκλογών. Μπράβο. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, Πάντου μου. Είναι καλημέρα, αυτό. Χριστίνα. Καλημέρα. Τηλεφώνημα σαν τρέιλερ που λέμε. Ναι, Μπάμπη, θα σε μαλώσω. Δεν έπαιζε. Σου λέω τόσο καιρό να πάει τη σκούπα πίσω στο Δήμο, Μιχάλης. Κάτσε σκούπα για το φίδι. Να την πάει πίσω τη σκούπα. Υπάρχουν ελλείψεις. Εντάξει. Δεν είναι όπως παλιά η Δήμη. Τώρα υπάρχουν κάποια πράγματα, έχουμε λήψει. Ένα, παίρνω φωτιάζει σκούπα, μετά κάνουν λοιπόν, ιδιωτική την καθαριότητα. Κατάλαβες, γιατί ο καθένας έχει μια σκούπα σπίτι του. Θέλω να μου πεις, σε παρακαλώ, επειδή έχεις το κομπιούτερ μπροστά, για δύο τρίτα ξαδέρφια του Μητσοτάκη, άμα βγήκαν εκεί στο ρέτσι. θα βγήκαν. Έχω παίξει ένα στοιχηματάκι για αυτό. Για τα τρίτα ξαδέρφια. Over 6,5 σε συγγενείς του Μητσοτάκη και εκλεγέντες. Έχω παίξει όλο το Μητσοτάκη, ξέρεις το παίξα over 6,5. Και λέω εδώ, είναι δύο αυτά τα ξαδερφάκια. Βγήκανε και ρε παιδιά, τι έγινε, δεν βγήκαν. Θα το ψάξουμε. Άμα δεν βγήκαν, να τους βάλουμε ρε παιδί μου κάπου. Χριστίνα, τι έχεις να πεις για την υπόθεση Ραούλ Μπράβο? Ορίστε. What? Δεν την ενημέρωσες τη Χριστίνα? Την είπα, αλλά κάνει ότι δεν ξέρει τώρα. Τι με είπες, κάνει ότι δεν ξέρει. Ότι σου είπα ότι είσαι από τη Μαλαισία.
ότι είσαι μέσα στα κυκλώματα ουσιαστικά. Είναι μέσα στα κυκλώματα. Να, έχω... Ναι, το στημένο. Το κρύβω. Ναι, το κρύβει. Διότι ξέρεις τι είπε Μπάμπη, το άκουσες. Κάποιος από την Ελλάδα λέει με παρέσυρε, λέει, ο πρώτος που ήταν εδώ πέρα. Αυτά, αλλά δεν τα αποκαλύπτει. Έρχεται εδώ πέρα για το ξεκάρφωμα. Έρχεται για το ξεκάρφωμα. Θέλω και να γυρίσει τη σκούπα πίσω. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μη λυπάστε τη ΣΥΑ, αυτά έχει η εξουσία. Βαρύ, βαρύ. Βαθύ. Ναι, ναι, πολύ καλό. Να βγει ο τέτοιο, ο Μιχάλης. Ένα είναι ο Μιχάλης. Έτσι. Ούτε ο Τζόρνταν, ούτε τίποτα. Τίποτα. Δεν υπάρχουν άλλοι. Ο Τζάκσον, τίποτα. Ένα είναι. Ναι. Ο Φώτη Αδής. Έτσι. Λοιπόν, και να μας πει, ανέβασε δύο φωτογραφίες στην ιστορία του. Η μία δεν βγήκε καθόλου. Και η άλλη έχει ένα σπρώμαυρο τοπίο. Μάλλον τώρα έχει χιόνια, δεν έχει. Δεν καταλαβαίνει κανένα τίποτα. Να βγει να το εξηγήσει. Μάλιστα. Να το αφήσουμε για αύριο, έτσι να υπάρχει. Ναι, 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 να έχει suspense. Θεματάκια. Ναι, για να έχουμε θέμα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, τσάου, τσάου, τσάου. Βέβαια, αυτό που δεν αναδείξαμε στην περίπτωση τη οικογένεια Μητσοτάκη είναι ότι εντάξει, κακώς τα χρεώσαμε όλα στην ΣΥΑ. Υπάρχει η Μάρεβα. Αυτή δεν είπε. Αυτή δεν θα κάνει τίποτα. Μα είπε ο Κυριάκος ότι τι δουλειέ του σπιτιού τι κάνει. Α, το είπε. Το είχε πει, το είχε πει. Ότι για τι δουλειέ του σπιτιού αυτό η Μάρεβα. Ο Κυριάκος κάνει τίποτα, βοηθάει. Πώς τη βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι είναι από του άντρε που βοηθάνε. Λένε κανένα πιατάκι. Έχει αυτό το φυσικό το παρουσιαστικό. Είναι από του άντρε που βοηθάνε μέσα στο σπίτι. Αλλά είναι λίγο μπορεί να είναι από φύγει από το χειρότερα τα κάνει. Αλλά σημασία έχει η πρόθεση. Και εγώ είναι ακριβώς σαν τον Κυριάκο, έτσι. Έχω αυτό. Προσπαθώ να βοηθήσω, αλλά συνήθως πετυχαίνω τα αντίθετα αποτελέσματα. Αν το πιστεύω. Αλλά όταν έχεις μπροστά σου, ας πούμε, να κυβερνήσεις ένα καράβι σαν τη χώρα μας, νομίζω ότι δεν μπορεί να εστιάζεις, ας πούμε, σε απλά και ταπεινά πράγματα όπως η. Σε όλα καλώς θα είναι αυτός ο άνθρωπος. Η διακυβέρνηση ενός σπιτιού. Για το Champions League, αυτό που δεν προλάβαμε να αναφέρουμε, νομίζω ότι η φάση του αγώνα ήταν η παρουσία της Κίνσεϊ Ολάνσκι, της εισβολέας. Της εισβολέαούς. Πώς να πούμε το θηλυκό. Της Βολούσας. Μπορεί, ναι, ναι, ναι. Μέσα στο παιχνίδι σε κάποια φάση, η οποία δεν ήταν τίποτα. Όλοι περιμέναμε, είχαμε ένα φίλο εκεί που έλεγε αυτοί που μπαίνουν μέσα, όλοι έχουν ένα. Ακτιβιστές είναι όλοι, τα λέω εγώ. Είχαμε το Τζίμπιν Τζάμ, είχαμε ο οποίος πάντα έχει ένα κοινωνικό μήνυμα. Είχαμε κάτι σουρομενάκιδες, πολύ ωραίους κυλαράδες που μπαίναμε στα γήπεδα. Πλέον νέα ήθη και νέα. Και νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται. Η συγκεκριμένη δεσποινίδα, η οποία πέρασε με πολύ αδαμία περιβολή και έκανε, ας πούμε, μια βόλτα μέσα στο κέντρο του γηπέδου, δεν είχε να προβάλλει ακριβώς τίποτα πέρα από τα κάλλη της. Σιγά μωρέ και όλα λέγια. Ήταν απλά μια περσόνα του Instagram, η οποία μετά το πέρας του μάτσα από εκεί που είχε 200.000 followers, έφτασε στα 2 εκατομμύρια. Τυχαίο, μπορεί να ήταν και τυχαίο. Την ψάξαν όλοι και βέβαια το Instagram της κατέβασε το λογαριασμό. Τι, όντως. Όντως. Τι λες, αφού μπήκα χτες. Υπήρχε. Μπήκα και την είδα. Μήπως έκανε καινούριο. Α, δεν ξέρω. Ναι. Αυτό μήπως ήταν κάποιος άλλος ο λογαριασμός. Γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, τώρα άμα δώσουμε πάτημα να εισβάλλει κάθε μία εδώ influencer. Εγώ μπήκα και είδα και είχε ανεβάσει και το βιντεάκι που πηδάει τις κερκίδες και μπαίνει. Την άνε, διάβασα το τυμπάλιστα. Συγγνώμη, σου χάλασα την είδηση. Όχι, δεν το είδα. Γιατί πίστεψε ότι υπάρχει ελπίδα για το Instagram. Θα μπορεί να είναι μια δοκιμασία στο επόμενο Girls Next Top Model. Ότι βουτήξτε σε ένα γήπεδο. Να μπαίνει εδώ, σε ένα δικό μας. Ξέρω εγώ να πηγαίνεις, ας πούμε, στο οικονόμος Τσαριτσάνης, ας πούμε, Αέκαρα Ισκάκης. Βούτα μέσα στο γήπεδο, αυτή είναι η δοκιμασία. Γιατί κάνουμε έτσι μια αναγωγή στα δικά μας τα πεπραγμένα. Αν μας ακούει η Βίκυ Καγιά, η κυρία Καγιά. Εδώ, δίνουμε ένα παραπάνω. Και περισσότερο ήταν αυτό που απασχολούσε τελικά στο τελικό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς τον, καλώς τον. Στα γρήγορα, λίγο, έχει η ακτιβιστική πράξη αυτό που έκανε η κυρία αυτή, μαντάμ. Δεν ξέρω αν διάβασε την ιστορία. Για πες, όχι. Ο άντρας της είναι ένας γνωστός YouTuber, Ρώσος, ο οποίος είχε κάνει ντου σε έναν τελικό κυπέλου UEFA που είχε κάνει ντου και είχε κάνει ντου και πέρυσι στους τελικούς του NBA. Ναι. Ωραία. Και με μήνυμα κατά του Τραμπ τότε στο NBA. Α, και τον απαγορεύσανε την είσοδο διαπαντός σε όλα τα γήπεδα και έβαλε τη γυναίκα του να κάνει ντου στο τελικό Champions League. Μάλιστα. Γι' αυτό έκανε ντου η αυτή κυρία που είδε. Είχε αυτή μήνυμα πάνω της γραμμένο, όχι. Το έκανε προφανώς για τον άντρα της. Ναι, Vital τέτοιο, έτσι λεγόταν. Ναι, αυτό έγραφε, ναι, μπράβο, αυτός ο Ρώσος. Αυτός ο Ρώσος. Εν τω μεταξύ, αυτή δεν θα έπρεπε να χαιρόταν που ο άντρας της δεν ξαναπάει στο γήπεδο. Ή μήπως δεν ήθελε να τον έχει στο σπίτι. Οπότε σου λέει, ρε παιδιά, άμα είναι ένα γηπεδάκι και ο Κάι. Ξαναμπαίνω μέσα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, έτσι. Να, είδες.
εκπομπή όλο ανακρίβεια το λόγο. Επειδή έρχονται σαν τρέιλερ και ακροατές για να συμπληρώσουν αυτά που εμείς δεν γνωρίζουμε. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Έλα, Βαβή. Έλα, λοιπόν, Μιχάλη μου. Συγγνώμη, μια παρέμβαση. Βεβαίως. Λοιπόν, θέλω να πω τον Υπουργό για τη Σκούπα. Έφυγε και μετά από το Σιβάν με το. Που έκανα το χιτευτή με το Φίλιππς. Χιτευτής. Αυτό εδώ πέρα έφυγε και πήγε Αθήνα η Σκούπα. Α, μάλιστα. Να καλάρισε. Να πήγε σε κάτι. Στο σπίτι πήγε η Σκούπα, το Παράσι, αυτά. Στο σπίτι Σίας, που είναι. Ναι, πήγε και που είπε ο φίλος μας στο Τόμπ. Αυτή κατά λάθος πάτησα είναι του χειμώνα η φωτογραφία. Τώρα πώς ανέβηκε και βρέθηκε εδώ στο σπίτι και κοιτά το εξωτικό νησί από το Τριάδι είναι αυτή εδώ και βλέπω το Λάναδι που κιόνιζε. Το χειμώνα είναι. Δεν πειράζει. Με τέτοιο καιρό που έχει πειράζει. Όχι. Όσο για την κυρία, καλά μιλάμε κυρία, δεν σου μιλάμε. Τι νομίζεις. Για την κυρία στο τελικό. Πώς βλέπεις τον Βάταχο και κοιτάει το φίδι, έτσι κοιτούσε η φύλαθρη αυτήνα που μπήκε και που κάνει μέσα. Αφού αλλάξανε αμέσως πλάνο. Ναι, την είδα. Ναι, τι να κοιτάξουν τώρα. Εγώ θα προτιμούσα την κυρία. Παρά το πόδι, αυτή και λέμε μου. Καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Που μπήκε μέσα. Και θα την κυνηγούσε κιόλα. Έγινε. Από πίσω, σαν το φίδι. Σε χαιρετούμε. Θα κυνηγούσε την κυρία. Χαιρετούμε, καλημέρα. Τα λέμε αύριο. Αύριο τα θεματάκια μας δεν προλαβαίνουμε. Φτάσαμε στις 8 η ώρα. Πάλι τίποτα δεν προλάβαμε να πούμε, αμάν και τι και πώς. Δεν προλάβαμε να πούμε το κορυφαίο σκηνικό των χθεσινών εκλογών που πέρασε μπάι. Γιώργος Παπανδρέου πήγε να ψηφίσει για δήμαρχο στη Νέα Ερυθρέα. Οι επαναληπτικές εκλογές ως γνωστόν απλά ρίχνε ένα ψηφοδέλτιο και ζήτησε σταυρό. Ο πρώην πρωθυπουργός. Βγήκε από το παραβάν και λένε: Παιδιά, ένα σταυρό να βάλω εδώ, ένα σταυρό σε κανέναν. Τι ζήτησε στυλό. Στυλό, στυλό. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Το σταυρό τον ανεβαίνει μόνο του. Δεν ζήτησε στυλό για να σταυρώσει υποψήφιο. Ένα στι εκλογέ. Μήπω θέλει να γράψει άκυρο. Λέει, συγγνώμη. Μάλιστα, έτσι. Λοιπόν, θα ζητήσουμε συγγνώμη από τι γραμμέ που είδωστε αναμονή, αλλά πρέπει να παραδώσουμε τη σκητάλη στον Κωστή του Ζατσαρό. Θα κρατήσει την τροφιά μέχρι και τι 10. Εμεί ξανά τα λέμε tomorrow στι 6 ακριβώ. Να έχετε μια. Να πω εγώ το πάρα πολύ πρωί. Τα ίδια. Φιλιά, τσαο. Yeah.